Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε το σεμινάριο της Thomson Reuters πάνω στις πλατφόρμες της Web of Science, η οποία είναι πλατφόρμα ουσιαστικά αναζήτησης βιβλιογραφίας με αναφορική ανάλυση, δηλαδή βρίσκουμε πόσες αναφορές γίνεται σε κάθε paper και διάφορα μεταδεδομένα για να ψάξουμε, να βρούμε για ερευνητικά paper που θέλουμε να γράψουμε για το τμήμα μας, κάποιες δημοσιεύσεις τις οποίες θέλουμε να προτείνουμε, αλλά επίσης και για ανάλυση τι έρευνα διεξάγεται σε κάθε ερευνητικό οργανισμό, σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, ποια είναι η χρήση μέσα στο αυτών των δημοσιεύσεων μέσα στο Web of Science. Και επίσης, θα δούμε τις πλατφόρμες Journal Citation Report και Essential Science Indicator, στις οποίες μπορούμε να βρούμε ποια είναι τα καλύτερα περιοδικά, τα οποία μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε για να δημοσιεύσουμε τις δικές μας δημοσιεύσεις. Να δούμε επίσης για την βιβλιοθήκη μας ποια είναι τα πιο χρήσιμα περιοδικά και τα πιο κατάλληλα για το τμήμα και ποια θα πρέπει να εγγραφεί το πανεπιστήμιο. Επίσης, το Essential Science Indicator, το οποίο είναι ένα μέρος του General Citation Report, μας δείχνει ποιες δημοσιεύσεις είναι οι καλύτερες στον τομέα τους, δηλαδή ανήκουν στο κορυφαίο 1% παγκοσμίως, και μπορούμε να ψάξουμε ανά πεδίο, θεματικό πεδίο, ερευνητικό πεδίο, ανά οργανισμό, ανά χώρα, και να βρούμε ποια είναι τα καλύτερες δημοσιεύσεις και πάλι να τις χρησιμοποιήσουμε για τις βιβλιογραφίες μας ή για για παραπομπή στους φοιτητές, και επίσης η βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Θα μπούμε μέσα στην πλατφόρμα, αλλά πριν μπούμε μέσα στην πλατφόρμα, να δούμε κάποιες πληροφορίες για το Web of Science. Τι είναι ουσιαστικά το Web of Science? Είναι μια συλλογή πληροφοριών από ερευνητικές δημοσιεύσεις. Συγγνώμη, και υπάρχουν διάφοροι υποδείκτες, δηλαδή διάφορες υποκατηγορίες τύπου δημοσιεύσεων. Υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων οι οποίες αφορούν τα περιοδικά, δηλαδή υπάρχουν όλες οι δημοσιεύσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα σε περιοδικά, σε διάφορα θεματικά πεδία, όπως επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά επίσης και πρακτικά συνεδρίων, όπως επίσης και βιβλία. Και υπάρχει και ένας νέος δείκτης, ο οποίος έχει χρησιμοποιείται και έχει μπει μέσα στο Web of Science και είναι διαθέσιμος, ο οποίος έχει 2.200 καινούργια περιοδικά, τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Και ο στόχος μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, το 2016, είναι να υπάρχουν 5.000 καινούργια περιοδικά. Και εδώ μπορούμε να δούμε τον αριθμό δημοσιεύσεων που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Η Web of Science Core Collection έχει 65 εκατομμύρια δημοσιεύσεις και διάφορες περιόδοι που πηγαίνουν μέχρι το 1990, δηλαδή πάνω από 100-115 χρόνια καλύπτονται μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας τα οποία μπορούμε να ψάξουμε μέσα στην πλατφόρμα για αυτά. Είναι πολυθεματική. Υπάρχουν παραπάνω από 250 πεδία και υποπεδία μέσα σε αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή να μπορούμε να ψάξουμε και συγκεκριμένα θέματα τα οποία ανήκουν στο δικό μας ερευνητικό ενδιαφέρον, κομπιούτερ, ρομποτική, κοινωνικές επιστήμες. Επίσης, όπως είπαμε, καλύπτονται όλη η θεματολογία όλων των περιοδικών τα οποία υπάρχουν μέσα, γύρω στα 15.000 περιοδικά, από το 1990 και έπειτα. Και επίσης, όλα τα περιοδικά τα οποία καλύπτονται, όλοι οι τύποι δημοσιεύσεων, είτε είναι άρθρο, είτε είναι κάποιο editorial, είτε είναι κάποιο abstract, γίνονται index μέσα στην πλατφόρμα και υπάρχουν διαθέσιμα για να βρεθούν. Επίσης, από άποψη μεταδεδομένων, μπορούμε να βρούμε όλα τα ονόματα των συγγραφέων, όλα τα πανεπιστήμια στα οποία ανήκουν και να ψάξουμε έτσι ερευνητικά ποιος είναι ο καλύτερος συγγραφέας σε κάποιο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Και φυσικά υπάρχει και ο αριθμός αναφορών, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός δείκτης, ο οποίος μας δείχνει η κάθε δημοσίευση πόσο χρησιμοποιείται παγκοσμίως, αλλά και από συγκεκριμένα πανεπιστήμια ή θεματικές ενότητες.
Υπάρχουν διάφορα πολύ γρήγορα κριτήρια αξιολόγησης για τα περιοδικά τα οποία μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα, δηλαδή υπάρχουν όλα τα περιοδικά τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, στην πλατφόρμα, και αυτό που κοιτάμε στην Thomson Reuters είναι στα συγκεκριμένα αυτά σημεία, τα standards, τα ιδιωτικά standards ενός περιοδικού, δηλαδή να δημοσιεύουν, να έχουμε κάποια μεταδεδομένα για να το μπορούμε να το συλλέξουμε και να τα ψάξουμε και στα αγγλικά αλλά και σε διάφορες άλλες γλώσσες. Να είναι διεθνής η έρευνα, επίσης να περιλαμβάνει παιδεία τα οποία εξειδικεύονται σε κάποιους τομείς και νέα περιοδικά, και φυσικά όλα αυτά τα κοιτάμε χρησιμοποιώντας ποσοτικά αναφορική ανάλυση, δηλαδή βλέπουμε ποια περιοδικά αναφέρονται και οι δημοσιεύσεις χρησιμοποιούνται δηλαδή από την ακαδημαϊκή κοινότητα περισσότερο. Και φυσικά όλα αυτά τα κριτήρια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα εδώ, δημόσια, στο General Selection Process, η οποία μπορούμε να πάμε να δούμε και να δούμε κατά ποιο τρόπο διαλέγουν τα περιοδικά μέσα στην πλατφόρμα. Πού χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία, δεν τα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς στο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουμε πρόσβαση. Χρησιμοποιούνται και σε παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, δηλαδή τα University World Ranking, τα οποία κρίνουν κατά μία έννοια τα ποια πανεπιστήμια είναι, παράγουν την καλύτερη έρευνα, και χρησιμοποιούν τα στοιχεία της World of Science για να δουν τις δημοσιεύσεις, πόσες δημοσιεύσεις, σε ποια περιοδικά, και επίσης τις αναφορές που δέχεται η κάθε δημοσίευση, δηλαδή πόσο χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από άλλα, από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Και τώρα θα μπούμε μέσα στην πλατφόρμα live για να δούμε κάποια παραδείγματα, και φυσικά θα επικεντρωθούμε στα δικά σας παραδείγματα, οπότε περιμένω ό,τι απορία έχετε, παρακαλώ να την να τη συζητήσουμε, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν εσάς από άποψη πώς να ψάξετε μέσα στην πλατφόρμα. Λοιπόν, εδώ είναι το περιβάλλον, το Web of Science, και εδώ μπορούμε να δούμε τους διάφορους δείκτες στους οποίους εσείς έχετε, το πανεπιστήμιο σας έχει εγγραφεί. Υπάρχουν περισσότερες συλλογές, αλλά αυτοί είναι οι συλλογές τις οποίες το πανεπιστήμιο έχει εγγραφεί, και βλέπουμε εδώ το Web of Science Core Collection, το οποίο είπαμε, μπορούμε να το δούμε και από εδώ. Βλέπουμε ότι έχετε εγγραφεί το πανεπιστήμιο, έχει πρόσβαση στο Science Citation, δηλαδή στις επιστήμες, στις κοινωνικές επιστήμες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τα περιοδικά μόνο. Δηλαδή, η τρέχουσα εγγραφή δεν περιλαμβάνει τα πρακτικά συνεδρία και τα βιβλία, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το πανεπιστήμιο αποφασίζει σε σχέση με το πανεπιστήμιο. Και επίσης εδώ μπορούμε να δούμε το βάθος των δημοσιεύσεων τις οποίες μπορούμε να ψάξουμε, δηλαδή από το 1970 στις επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες μέχρι το τρέχον έτος 2016, και επίσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες από το 1975 και έπειτα. Και επίσης εδώ βλέπουμε τον νέο ίντεξ, τον νέο δείκτη, ο οποίος έχει, είπαμε, τρέχουν γύρω στα 2.000-2.500 περιοδικά, και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εμπλουτιστεί με 5.000 περιοδικά. Αν θέλετε να διαλέξετε κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα στην οποία θέλετε να τρέξετε, μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε πλατφόρμα, τους δείκτες. Παραδείγματος χάρη, αν θέλετε να βρείτε μόνο το Science Citation Index, η οποία θα σας δώσει αποτελέσματα μόνο από το συγκεκριμένο δίκτυο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλους και τους τρεις, απλά κλικάρετε και μπορείτε να το κοιτάξετε εδώ στο More Settings. Το πρώτο πράγμα που κάποιος ερευνητής θέλει να δει είναι να ψάξει δημοσιεύσεις σε ένα ερευνητικό πεδίο ή από ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, δηλαδή να βάλει πληροφορίες ώστε να αντλήσει τις δημοσιεύσεις του. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι από εσάς είναι χρήστες του Web of Science, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα. Ωραία. Υπάρχουν δηλαδή ένα μείγμα χρηστών και κάποιοι μελετητές, ας πούμε, μέλη ερευνητικού προσωπικού, οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα. Οπότε θα κάνουμε και κάποια εισαγωγικές πληροφορίες. Εδώ μπορούμε να δούμε την κενή
μπάρα, την οποία θα μπορούμε να διαλέξουμε οποιοδήποτε από αυτές. Αν κάνουμε κλικ εδώ, υπάρχουν διάφορες θεματολογίες τις οποίες εγώ μπορώ να ψάξω. Παραδείγματος χάρη, το topic θα μας δώσει, μπορούμε να γράψουμε ένα ερευνητικό θέμα, ένα το οποίο μας ενδιαφέρει, και εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα από εσάς. Μπορώ να δώσω εγώ ένα δικό μου, αλλά υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο κλιματική αλλαγή, παραδείγματος χάρη, climate change, η robotics, η διαβήτης. Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει να κοιτάξουμε? Όχι. Ωραία. Ή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο. Όχι. Ωραία, θα διαλέξω εγώ ένα θέμα. Diabetes. Ναι, είναι στα αγγλικά. Diabetes, δηλαδή οτιδήποτε έρευνα για διαβήτη. Αυτό θα μας δώσει μία λίστα από το 1970 και 2016. Υπάρχουν πολλά πεδία τα οποία μπορούμε να συμπληρώσουμε με την επιλογή να έχουμε and ή or, δηλαδή να ψάξουμε μαζί συνθετικά αυτές τις δύο, αυτές τις δύο λέξεις. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλουμε να βάλουμε, να ψάξουμε το διαβήτη με ένα συγκεκριμένο συγγραφέα ή με μια συγκεκριμένη χρονολογία από το 2000 μέχρι το 2016, παρότι είμαστε εγγεγραμμένοι σε περισσότερο χρονικό περίοδο. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και κάποιο άλλο πεδίο, μπορούμε να βάλουμε κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, μπορούμε να εμπλουτίσουμε την αναζήτησή μας. Όταν λοιπόν έχουμε αποφασίσει σε ποια πεδία εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε ότι θυμάται τις αναζητήσεις μας. Από το 2000 έως 2016. Θα μας δώσει όλες τις δημοσιεύσεις στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο ζητήσαμε από το 2000 έως το 2016, δηλαδή πρόσφατα ουσιαστικά δημοσιεύσεις μέχρι τα τελευταία 15.000 χρόνια. Είναι 322.000 δημοσιεύσεις, είναι πάρα πολλές, και εμείς μπορούμε να θέλουμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες δημοσιεύσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διαλέξουμε πώς θα αναλύσουμε περαιτέρω και θα φιλτράρουμε, την αναζήτησή μας. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κατηγορίες. Δηλαδή, η έρευνα η οποία μπορεί να είναι συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως βλέπουμε εδώ, βλέπουμε τις πρώτες πέντε από άποψη πόσων δημοσιεύσεων υπάρχουν. Και αν πατήσουμε στο κουμπάρι, σε ποια κατηγορία υπάρχουν πιο πολλές περιοδικά, πιο πολλές δημοσιεύσεις. Εάν θέλουμε να τις δούμε αλφαβητικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ, πάνω στο record count, το alphabetical, και αυτό αμέσως θα τις σορτάρει αλφαβητικά. Οπότε, αν εγώ ψάχνω, παραδείγματος χάρη, την κατηγορία χημεία, chemistry, μπορώ να πατήσω όλες τα υποπεδία του chemistry, ένα συγκεκριμένο υποπεδίο του chemistry, και να πατήσω μετά το Refine και θα μου δώσει τα διαβήτη σε συγκεκριμένα υποπεδία. Οπότε τώρα θα μειωθούν αρκετά οι δημοσιεύσεις μου. Τώρα έχω 8.758 αποτελέσματα. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορώ να δω διάφορες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται αυτό το set των δεδομένων το οποίο έχω. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να θέλω να δω μόνο τα περιοδικά ή μόνο τα reviews και πατάω το Articles. Και το Refine, και τώρα θα μου δώσει μόνο τα 7.000 αποτελέσματα. Και εδώ μπορούμε να δούμε όλα τα διαφορετικά φίλτρα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τους editors των περιοδικών. Εδώ μπορούμε να δούμε τους τίτλους των περιοδικών. Και αν θέλουμε να διαλέξουμε συγκεκριμένα περιοδικά, επίσης μπορούμε να διαλέξουμε κάποια συγκεκριμένα περιοδικά, αναπτύσσοντας, πατώντας εδώ τη λίστα των περιοδικών.
Μπορούμε να δούμε τα χρόνια. Έχουμε ήδη βάλει ένα φίλτρο από 2000 έως 2016. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να δούμε όλες τις χρονολογίες και να διαλέξουμε. Μπορούμε να δούμε ποια πανεπιστήμια έχουν δημοσιεύσει τα περισσότερα άρθρα πάνω στο διαβήτη στη συγκεκριμένη εποπτεία. Και επίσης μπορούμε να δούμε και χρηματοδότηση που έχουν συγκεκριμένα. Έτσι ώστε λοιπόν, αν ενδιαφερόμαστε να δούμε ποιοι είναι οι χρηματοδότες οι οποίοι ίσως σαν ερευνητές μας ενδιαφέρουν για κάποιο project, για κάποιο paper που γράφουμε, μπορούμε να δούμε και ποιοι χρηματοδότες μπορούν να σποσάρουν την έρευνα, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδρύματα, αλλά μπορούν να είναι και εταιρείες. Επίσης, μπορούμε να δούμε τις γλώσσες τις οποίες υπάρχουν, τις περιοχές, πόλεις, ποιες πόλεις, όχι πόλεις, χώρες, δημοσιεύουν τα περισσότερα άρθρα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και επίσης μπορούμε να δούμε ποια είναι τα high cited papers, δηλαδή τα καλύτερα papers πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο περιοδικό. Και θα εξηγήσουμε τι σημαίνει high cited papers λίγο αργότερα στην πλατφόρμα Essential Science Indicator, αλλά μπορούμε να το δούμε και τώρα. High cited papers είναι τα papers των τελευταίων 10 ετών που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 10 χρόνια και ανήκουν στο 1% των καλύτερων δημοσιεύσεων σε σχέση με τις αναφορές που έχουν δεχθεί. Αν λοιπόν αποφασίσουμε αυτό να το δούμε, πατάμε το κλικ εδώ και όπως βλέπουμε μειώνεται δραματικά σε 28 paper. Επίσης μπορούμε να δούμε ποια είναι τα open access, δηλαδή είναι δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε open access περιοδικά. Αν πατήσουμε λοιπόν το highly cited papers και κάνουμε refine, τώρα θα δούμε 28 papers στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, το οποίο το έχουμε κάνει refine, έχουμε βάλει πολλές επιλογές. Και εδώ μπορούμε να δούμε επιλογές επίσης στη λίστα μας, οι οποίες μας δείχνουν, μπορούν να ταξινομήσουν τη λίστα με διάφορους τρόπους. Μπορούμε να δούμε τη νεότερη, αλλά επίσης μπορούμε να δούμε και την αρχαιότερη. Όπως είπαμε εδώ, βλέπουμε μόνο τις τελευταίες άρθρα των 10 ετών. Γιατί έχουμε διαλέξει τα highly cited papers. Οπότε το τελευταίο θα είναι, όπως βλέπουμε εδώ, 2005, μέσα στη δεκαετία. Επίσης μπορούμε να δούμε αυτά που έχουν πάρει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών, δηλαδή χρησιμοποιούνται περισσότερο σε διάφορα ερευνητικά πεδία. Και αυτό μπορούμε να το διαλέξουμε με το time cited highest to lowest, δηλαδή από υψηλό έως χαμηλό και φυσικά και αντίθετα. Εάν το κάνουμε αυτό, όλα τα δημοσιεύσεις είναι πολύ υψηλές, γιατί είπαμε ότι ανήκουν στο 1%, αλλά εδώ μπορούμε να δούμε αυτό το paper, το οποίο έχει 487 αριθμούς αναφορών. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε να δούμε είναι πόσοι χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το paper μέσα στην πλατφόρμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ποιοι το κοιτάζουν. Μπορεί ένα paper να μην έχει αναφερθεί γιατί δεν έχει προλάβει. Το αναφέρει σε ένα paper στην βιβλιογραφία, παίρνει καιρό. Γιατί πρέπει να γράψω εγώ το paper, πρέπει να το αναφέρω στο reference list, θα πρέπει να δημοσιευτεί και θα πρέπει φυσικά να γίνει index μέσα στην πλατφόρμα. Οπότε μπορεί να περάσει ένα κύκλο ζωή αρκετά ως από 6 μήνες ως και 2 χρόνια. Και εγώ μπορούμε να μας ενδιαφέρει να δούμε καινούργια περιοδικά τα οποία έχουν δημοσιευτεί τώρα πρόσφατα και να δούμε πώς θα χρησιμοποιούν οι άλλοι χρήστες μέσα στην πλατφόρμα. Είναι αυτό που λέμε το user. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, είπαμε, σε καινούργια περιοδικά τα οποία έχουν καινούργιες δημοσιεύσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν δημοσιευτεί αυτό το χρόνο, 6 μήνες, 3 μήνες ή 1 χρόνο, και δεν έχουν προλάβει να αναφερθούν, να έχουν πολλούς αριθμούς αναφοράς, αλλά επίσης σε παιδεία, όπως τα μαθηματικά ή κοινωνικές επιστήμες, τα οποία έχουν λίγες αριθμούς αναφορών, γιατί δεν αναφέρονται πάρα πολύ συχνά. Έχουν μικρό αριθμό. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με δύο τρόπους. Μπορούμε να δούμε τη χρήση τους μέσα στην πλατφόρμα από άλλους χρήστες, δηλαδή έως τους 25 εκατομμύρια χρήστες του Web of Science παγκοσμίως, οι οποίοι έχουν κατεβάσει το άρθρο, δηλαδή έχουν μπει μέσα στο full text και έχουν πατήσει το full text, ή το έχουν περάσει μέσα σε ένα βιβλιογραφικό manager, όπως το EndNote, και το έχουν κατεβάσει. Αυτά τα δύο θεωρούμε ότι είναι ικανοί δείκτες να μας δείξουν ότι υπάρχει μία πρόθεση στο να δείξουν να υπάρχει μια αναφορά.
να αναφέρουν το paper. Οπότε λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το usage count των τελευταίων 180 ημερών. Οι τελευταίες 180 ημέρες είναι κειμενόμενες, δηλαδή κάθε μέρα αφήνουμε το τελευταίο 180 και προχωράμε στην επόμενη, δηλαδή είναι κινούμενη περίοδος των τελευταίων 180 ημερών ή από το 2013 και μετά, το οποίο είναι αθρηστικό. Οπότε αν θέλουμε να δούμε το 2018 πόσοι χρήστες, πώς έχει χρησιμοποιηθεί ένα paper, εδώ μπορούμε να δούμε διάφορους αριθμούς και είπαμε αυτό συνεπάγει αριθμό των full text που έχουν ανοιχθεί ή έχουν περαστεί μέσα στο EndNote ή σε ένα βιβλιογραφικό manager. Αν θέλουμε να δούμε αυτό το paper, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει και ένα καλό αριθμό αναφορών ή ένα καλό usage, και εδώ βλέπουμε ότι αυτό το paper, εφόσον το σορτάραμε από χρήση, δεν είναι το ίδιο με το paper το οποίο είχε τις μεγαλύτερες αναφορές. Οπότε έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από τα άλλα. Αν θέλουμε να θυμηθούμε σε ποιο πεδίο ένα paper είναι highly cited, γιατί μπορεί να ψάξαμε στο διαβήτη, αλλά ψάξαμε 7 υποπεδία. Ή μπορεί να μην φιλτράρουμε ένα υποπεδίο και να ψάξουμε ένα γενικό θέμα, παραδείγματος χάρη ρύζι, ή για αγροτικές καλλιέργειες, ή cancer, ή nanoscience, ή quantum optics, και μπορεί να χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία. Και θέλουμε να φιλτράρουμε ένα highly cited paper. Εάν πατήσουμε πάνω στο highly cited paper, θα πεταχτεί ένα pop-up που μας δίνει παράθυρο, που μας δίνει πληροφορίες για το σε ποια ευρεία κατηγορία είναι highly cited αυτό το paper. Γιατί μπορούμε να δούμε πολλές διαφορές. Παραδείγματος χάρη στη μοριακή βιολογία, μπορούμε να δούμε papers, δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν πάρει 15.000 αναφορές. Αλλά στις κοινωνικές επιστήμες, παραδείγματος χάρη 80 αναφορές μπορεί να είναι ικανές και να το βάλουν σε highly cited papers. Γιατί υπάρχουν διαφορές στο πόσο αναφέρεται μία δημοσίευση σε διαφορετικά πεδία. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε ότι στη χημεία, αυτό το paper ανήκει στη χημεία, στο ευρύ πεδίο της χημείας και είναι στο top 1%, για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Και φυσικά μπορούμε να πάμε με ένα link εδώ στο Essential Science Indicators, που είναι η πλατφόρμα η οποία θα δούμε στη συνέχεια. Επίσης μπορούμε να δούμε πληροφορίες για το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευθεί ένα άρθρο. Αν πατήσουμε πάνω στο περιοδικό, μπορούμε να δούμε τον impact factor του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύεται, και δεν θέλω να σας ρωτήσω πόσοι από εσάς γνωρίζετε τι είναι ο impact factor. Περισσότεροι από τους που χρησιμοποιούν το Web of Science. Ο impact factor είναι ένας δείκτης για τους υπόλοιπους, ο οποίος μας δείχνει πόσο χρησιμοποιείται, ποια είναι μέση, ας πούμε, ο μέσος αριθμός, ο μέσος όρος αναφορών που θα πάρει μία δημοσίευση, εάν ένα άρθρο αν δημοσιευθεί σε ένα περιοδικό τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά μας δείχνει ένα μέσο όρο που αν δημοσιεύσουμε εμείς σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό ή γενικά υπάρχει μεγάλη γκάμα και απόκληση αναφορών, ένας μέσος όρος που δέχεται η κάθε δημοσίευση σε ένα περιοδικό. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε ότι σε αυτό το περιοδικό, στο AS Nano, ο impact factor το τελευταίο 2 χρόνων, δηλαδή χρησιμοποιούμε στοιχεία από τα τελευταία 2 χρόνια, αναφορές και αριθμούς, γιατί είναι ένας μέσος όρος, πόσες αναφορές, πόσες δημοσιεύσεις του κάθε περιοδικού, είναι 12. Τι σημαίνει το 12? Είπαμε ένας μέσος όρος, οπότε περίπου 12 αναφορές ανά άρθρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι καλό ή κακό, είναι πολύ ή είναι λίγο. Είναι ένας αριθμός και όπως όλοι οι αριθμοί πρέπει να τον κατανοήσουμε ποσοτικά, δηλαδή συγκριτικά, να μπορέσουμε να το συγκρίνουμε με άλλα περιοδικά στο ίδιο πεδίο. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε το αν είναι καλό ή κακό. Παραδείγμα. Όχι καλό να πω, χαμηλό ή υψηλό. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες τις οποίες υποπέφτει αυτό το περιοδικό και μπορούμε να δούμε τις διαφορετικές διακυμάνσεις σε κάθε κατηγορία. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε το quartile in category, το οποίο μας δείχνει σε ποιο τεταρτημόριο ανήκει το περιοδικό. Q1 σημαίνει ότι ανήκει στα 25 πρώτα καλύτερα περιοδικά της κατηγορίας του.
Δηλαδή είναι στα πρώτα 25% καλύτερα περιοδικά στο πεδίο της χημίας multidisciplinary. Και όχι μόνο είναι στα πρώτα 25% καλύτερα, αλλά είναι το ένατο από 157 περιοδικά που υπάρχουν σε αυτή την υποκατηγορία. Οπότε αυτή είναι αρκετά χρήσιμη δείκτης, έτσι ώστε να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον impact factor και επίσης να καταλάβουμε σε ποια κατηγορία, σε ποια κατάταξη υπάρχει το περιοδικό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε. Και επίσης πληροφορίες εδώ για τον εκδοτικό οίκο και επίσης link που μας πάνε κατευθείαν στο Journal Citation Report, το οποίο θα δούμε στο δεύτερο μέρος. Αν μας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο paper, λοιπόν, τώρα μπορούμε να μπούμε μέσα στο ίδιο το paper ή μπορούμε να κάνουμε ανάλυση μιας ομάδας paper που μας ενδιαφέρουν και θα δούμε και τα δύο στην πορεία. Εάν μπούμε λοιπόν μέσα στο paper αυτό και θέλουμε να δούμε διάφορες πληροφορίες για το άρθρο, μπορούμε να δούμε όλους τους συγγραφείς, οι οποίοι σε οποιοδήποτε άρθρο στο Web of Science θα δείτε ολόκληρο τον αριθμό των συγγραφέων και επίσης θα δούμε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία οι συγγραφείς ανήκουν. Θα δείτε ένα δείκτη, ο οποίος θα σας συνδέσει ακριβώς σε ποιο affiliation, σε ποιο πανεπιστήμιο αυτός ο συγκεκριμένος συγγραφέας άνοιγε το 2000 ή ακόμα ανήκει το 2013. Αν πατήσετε το κλικ εδώ, θα σας πάει στο ένα, το οποίο είναι το Nanjing University στην Κίνα. Επίσης, δύο άλλοι συγγραφείς από το University of Austin, τους οποίους μπορούμε να δούμε εδώ 2 και 3. Δηλαδή, η πλειοψηφία των συγγραφέων είναι από το Πανεπιστήμιο της Κίνας. Επίσης, μπορούμε να δούμε το abstract, το οποίο είναι η περίληψη. Μπορούμε να δούμε επίσης τις ίδιες πληροφορίες για το περιοδικό μέσα στην πλατφόρμα. Μπορούμε να δούμε τα keywords, και τα οποία είναι drill down, και μπορούμε να δούμε εδώ ότι έπιασε το diabetes από τα keywords και γι' αυτό μας το έφερε στην λίστα των περιοδικών. Και εδώ να πούμε ότι όταν ψάχνουμε για research topic, τι ψάχνει το research topic, τι μας δείχνει. Ψάχνει τον τίτλο, ψάχνει το abstract και ψάχνει τα keywords ή τα keywords plus. Τα keywords plus πάνε και ψάχνουν πληροφορίες από τα paper τα οποία κάνει site ο συγγραφέας. Γίνονται site από άλλους. Οπότε αυτό σημαίνει ότι εδώ μπορεί να μην υπάρχει diabetes, αλλά άλλοι ερευνητές οι οποίοι γράφουν πάνω στον diabetes χρησιμοποιούν αυτό το άρθρο για τη δουλειά τους. Επίσης μπορούμε να δούμε τους ερευνητικούς οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδότησαν αυτό το paper και μπορούμε να τους ψάξουμε επίσης στην πλατφόρμα. Και διάφορες πληροφορίες εδώ για το περιοδικό, τι τύπος είναι, ότι είναι άρθρο. Μπορούμε να δούμε τη γλώσσα στην οποία έχει δημοσιευθεί. Αυτός είναι ο μοναδικός κωδικός, το κάθε άρθρο έχει ένα μοναδικό κωδικό μέσα στην πλατφόρμα Web of Science. Και μπορούμε να ψάξουμε με έναν αριθμό, πολύ μεγάλο αριθμό, 500, 1000, αν υπάρχει το μοναδικό αριθμό. Αυτό είναι πιο χρήσιμο για να ψάξουμε μέσα σε τμήματα, ουσιαστικά τμηματικά από ένα πανεπιστήμιο. Ίσως σε επίπεδο διαχείρισης της έρευνας του πανεπιστημίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορώ να δω τις αριθμούς των αναφορών. Δηλαδή, έχω δει 124 citations, αναφορές, οι οποίοι από ποια paper έχουν γίνει, δηλαδή ποια paper χρησιμοποιούν αυτό τη δημοσίευση. Και επίσης μπορώ να δω και τη βιβλιογραφία την οποία χρησιμοποίησε αυτό το άρθρο για να βασίσει τη δική του έρευνα. Αν πάω στο 124, μπορώ να βρω όλα τα citing articles, δηλαδή αυτά που έχουν κάνει, έχουν αναφέρει αυτό το paper, τα οποία είναι 124, και με τη σειρά μου να μπω επίσης να τα σορτάρω από παραδείγματος χάρη αυτά που έχουν γίνει περισσότερο site και έτσι να αρχίζω να μπω μέσα σε ένα ταξίδι μέσα στην πλατφόρμα την οποία θα μπορώ να πηγαίνω μπρος και πίσω από το 1970 ή 1975 όσο είναι η
πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο και να δω μέσα σε αυτά τα τελευταία 35 χρόνια, μάλλον 45 χρόνια, ποιος έχει κάνει site ποιον σε συγκεκριμένα θέματα και να φιλτράρω. Και εδώ, παραδείγματος χάρη, μπορώ να δω ένα άλλο highly cited paper, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει αυτό το paper για το diabetes. Και ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλω να πάω να δω πού βάσισε αυτό στις βιβλιογραφίες του. Οπότε μπορώ να πάω να δω στο cited references και εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχει αναφέρει πάρα πολλά άρθρα αυτό στη βιβλιογραφία του και επίσης μπορώ να δω ότι την κατηγορία εδώ είναι αναλυτική χημεία. Γενικά στην αναλυτική χημεία αναφέρουμε πολύ περισσότερο από ό,τι άλλα παιδιά στα μαθηματικά, ας πούμε, ή στις κοινωνικές επιστήμες και γι' αυτό υπάρχουν και οι μεγάλες διαφορές στον αριθμό αναφορών. Οπότε, αν πατήσω εδώ στη βιβλιογραφία, cited references, μπορώ να πάω να δω τη βιβλιογραφία την οποία χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο paper και αν δω ότι, παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ με ενδιαφέρει, ναι, μπορώ να μπω και σε αυτό και απερίσπαστα να συλλέγω πληροφορίες και paper. Και φυσικά όλα αυτά τα paper μπορώ να τα σώσω στο βιβλιογραφικό μου manager, ο οποίος είναι ο EndNote Online. Υπάρχουν εδώ κάποιοι χρήστες του EndNote. Ωραία. Το EndNote είναι ένας manager. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του EndNote. Το EndNote Online είναι δωρεάν. Μπορείτε να κάνετε ένα λογαριασμό. Τον ίδιο λογαριασμό εδώ που μπορείτε να κάνετε στο Web of Science. Φυσικά δεν μπορείτε να κάνετε sign-in, να μπείτε σαν απλός χρήστης, αλλά υπάρχουν διάφορα προτερήματα. Αν μπείτε και κάνετε λογαριασμό δικό σας sign-in, η πλατφόρμα θα θυμάται και θα μπορείτε να σώσετε διάφορες αναζητήσεις που έχετε κάνει και μπορείτε να σώσετε έως 50 αναζητήσεις και αυτό είναι μια πολύ καινούργια λειτουργία που ενεργοποιήθηκε τώρα τον τελευταίο μήνα και μπορείτε να σώσετε 50 αναζητήσεις και να μην συνέχετε κάθε φορά από την αρχή. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συναγερμό Create Citation Alert και κάθε φορά που αυτό το paper, αυτή η δημοσίευση και μπορεί να είναι η δική σας δημοσίευση, παραδείγματος χάρη, παίρνει κάποια αναφορά, θα σας έρχεται ένα email στο λογαριασμό σας. Οπότε, πατώντας αυτό, Create Citation Alert, εγώ πρέπει να μπω μέσα στο λογαριασμό μου, όπως είναι ένα από τα προτερήματα, αν φτιάξω ένα λογαριασμό. Και αν υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις, παρακαλώ, ή πράγματα τα οποία θα θέλετε να ρωτήσετε αν γίνονται στην πλατφόρμα, ή απορίες που μπορεί να έχουν κάποιοι που τη χρησιμοποιούν, ή θεματολογίες που θέλετε να δούμε, παρακαλώ, νιώστε ελεύθερα να τις ρωτήσετε. Λοιπόν, οπότε τώρα είμαι εγγεγραμμένη, εδώ μπορώ να δω το όνομα του χρήστη, εδώ, και είχα πατήσει το Create Citation Alert, το οποίο, εάν πατήσω εδώ, ένα feed αναζητήσει κάθε φορά, κάθε μία φορά την εβδομάδα που αναζητώ την πλατφόρμα και παίρνω μέσα καινούργια citation που μου λένε αναφορές, θα μου έρθει ένα email και μου λέει ότι ναι, αυτός ένα paper, μια συλλογή από paper, έχουν δεχτεί αναφορές. Έχει διάφορες χρήσεις. Όπως επίσης, μπορούμε να σώσουμε μία αναζήτηση, παραδείγματος χάρη για το διαβήτη, και κάθε φορά που ανανεώνεται την πλατφόρμα, μία φορά την εβδομάδα, μέσα στην αναζήτηση διαβήτης μπαίνει ένα καινούριο paper που ταιριάζει στην αναζήτησή μας και αυτό μπορούμε να το σώσουμε. Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε συνεχώς την ίδια αναζήτηση. Επίσης, αν θέλουμε να κάνουμε πολλές αναζητήσεις και δεν θέλουμε να τρέξουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε back, μπορούμε να πάμε και να ψάξουμε την ιστορία των αναζητήσεων. Αυτή λειτουργεί για ολόκληρο το session μας, δηλαδή δεν σώζεται κάθε φορά που κλείνουμε τον υπολογιστή μας. Και εδώ μπορούμε να δούμε τα highly cited papers που δώσαμε, κάθε φορά που δίνουμε εντολή και ψάχνουμε για κάτι καινούριο, τα 7.000 papers και ας πούμε ότι εγώ κάθε φορά που μπαίνει ένα καινούριο highly cited paper στο διαβήτη θα θέλω να ενημερώνομαι, μπορώ να κάνω να πατήσω εδώ ένα create alert και να σώσω
σαν diabetes, highly cited papers. Και εδώ μπορώ να δώσω περιττέρω περιγραφή. Και θα έρχεται στο email μου, πατάω save και μου δείχνει εδώ τη συγκεκριμένη αναζήτηση και πατάω ναι, close. Και κάθε φορά λοιπόν που μπαίνει ένα καινούριο paper ή δύο ή περισσότερα θα παίρνω ένα email και θα ενημερώνομαι αν υπάρχουν καινούργια paper. Αυτό μπορώ να το δω και να σβήσω ή να αλλάξω, ας πούμε, τα save, search και alerts που έχω κάνει setup από εδώ, από το My Tools. Είναι η πρώτη επιλογή και εδώ μπορώ να βάλω όλες, μπορώ να δω όλες τις αναζητήσεις τις οποίες έχω σώσει. Και εδώ βλέπουμε το Diabetes Highly Cited Papers, η οποία τρέχει για έναν ολόκληρο χρόνο. Και κάθε χρόνο θα πρέπει να κάνετε renew και θα σας έρθει ένα email, φυσικά όταν αυτό κοντεύει στην ημερομηνία λήξης του και μπορείτε να το ανανεώσετε. Και εδώ είναι το email στο οποίο έχετε το συγκεκριμένο email. Και φυσικά μπορώ να κάνω edit, εδώ να αλλάξω, αν θέλω να το σβήσω, εδώ μπορώ να πάω στο edit και να ξεκλικάρω το on, οπότε σβήνεται ή να διαγράψω τελείως αν έχω βάλει κάποια που δεν με ενδιαφέρουν πλέον. Λοιπόν, εάν ξαναγυρίσω στις αναφορές μου και στις αναζητήσεις μου. Ναι. Είπατε να, αν κάνουμε εγγραφή, ενώ μπορούμε να βγούμε απλώς από το πανεπιστήμιο, από τη βιβλιοθήκη, χωρίς να κάνουμε εγγραφή. Ναι. Απλώς ποια άλλα προνόμια θα έχουμε, εκτός από το EndNote, το online. Ναι. Επίσης, μπορείτε, όπως είπαμε εδώ, να κάνετε setup τα alerts για το citation, για όταν βάσει δεδομένων, γιατί θα σας αναγνωρίσει το σύστημα και θα μπορείτε να δείτε. Και επίσης, μπορείτε να έχετε τα marked list, ας πούμε, π.χ. τις σημειωμένες λίστες, δηλαδή λίστες τις οποίες μπορείτε να τις κρατήσετε και να τις διαχειριστείτε αργότερα. Να τις φέρετε, να τα φίλτρα κτλ. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ένα πολύ μεγάλο θέμα, χωρίς φίλτρα και θέλετε να την διαχειριστείτε πολλές φορές. Είναι μια πάρα πολύ πολυσύνθετο αναζήτηση. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα ονόματα πανεπιστημίων, συγκεκριμένες θεματολογίες, δηλαδή diabetes or diabetes type 2 or κάποιες άλλες πολυσύνθετες αναζητήσεις που μπορεί να μην θέλετε να τις τρέχετε κάθε φορά. Οπότε μπορείτε να σώσετε εδώ στο marked list. Αυτή λοιπόν τα αποτελέσματα που έχετε τρέξει, μπορείτε να το κάνετε add. Αν πατήσετε εδώ το add marked list, έχετε την επιλογή ή όλους τους αριθμούς σελίδα και έχετε επιλογή από 10 έως 50 στη σελίδα ή μπορείτε να δώσετε τον ακριβή αριθμό των αποτελεσμάτων που θέλετε να σώσετε. Παραδείγματος χάρη από 1 έως 28, δηλαδή όλα. Ή μπορείτε να ένα υποκομμάτι. 1 έως 28. Αν πατήσετε add, αυτόματα το σύστημα θα σώσει το marked list και θα δείτε εδώ πέρα τον αριθμό της βάσης της σωσμένης αναζήτησης και μπορείτε να πάτε και βγάζει ένα μήνυμα ότι τώρα μπορείτε όντως να σώσετε τις λίστες, τις αναζητήσεις σας. Λοιπόν, και εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις λίστες σας. Δηλαδή, μπορείτε να κλείσετε, να διαγράψετε μια λίστα, να την ανανεώσετε, να τη συνενώσετε με άλλη μία. Υπάρχουν 50 λίστες, μέχρι 50 λίστες μπορείτε να σώσετε και στην κάθε λίστα χωράει 5.000 αναφορές, 5.000 δημοσιεύσεις. Οπότε μπορεί να έχετε πολλαπλές λίστες. Επίσης, εδώ υπάρχουν διάφορα υποπεδία, τα οποία μπορείτε να επιλογές, μπορείτε να το σώσετε στο EndNote, όπως είπαμε μετά για διαχείριση βιβλιογραφικού υλικού, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν γράφετε ένα paper ή ένα κείμενο και μπορείτε να φέρετε τα citations μέσα στο κείμενο. Υπάρχουν διάφορα plugin, δηλαδή γράφω εγώ κάποιο paper, το οποίο γνωρίζω ότι είναι ο συγκεκριμένος
από πού το πήρα, αλλά δεν θέλω να κάτσω να το γράψω με το χέρι. Και φέρνω από το EndNote τα ονόματα, Garfield and Λυπητάκης, παραδείγματος χάρη, αντί να γράφω όλη τη θυματολογία με το χέρι. Και επίσης έρχεται και η αναφορά από κάτω στο τέλος. Αυτό πολύ χρήσιμο για διάφορα paper ή μεταπτυχιακές εργασίες. Επίσης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναλύσουμε διάφορες λίστες. Παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει αρκετά είναι το δικό μας πανεπιστήμιο. Παραδείγματος χάρη, να δούμε τι παράγει, τι έρευνα παράγει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κάποιο συγκεκριμένο ή η Ελλάδα γενικά, σαν ολόκληρη χώρα, και να βάλουμε πολύ σύνθετες αναζητήσεις. Όταν ψάχνουμε για ερευνητικά ιδρύματα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πεδίο το οποίο χειριζόμαστε, το οποίο λέγεται Organization Enhanced, το οποίο είναι το οποίο μας δίνει κάτω από μία ονομασία ενός πανεπιστημίου, University of Thessaly ή κάποιο άλλο πανεπιστήμιο το οποίο χρησιμοποιείται, όλες τις διάφορες διαφορετικές ονομασία στο πανεπιστήμιο που μπορεί κάποιος ερευνητής να υπάρχουν σε μία δημοσίευση. Και θα δούμε τώρα ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Οπότε λοιπόν, πατάμε το Organization Enhanced, μας παραπέμπει στην επιλογή Select from Index. Δηλαδή, εμείς θα γράψουμε τώρα, θα πάμε να διαλέξουμε το πανεπιστήμιο ή τα πολλά πανεπιστήμια που θέλουμε να δούμε μαζί. Πατάμε το Organization Enhanced, Select from Index, όταν ενδιαφερόμαστε να δούμε ένα πανεπιστήμιο. Και εδώ μπορούμε να δώσουμε ένα keyword, Thessaly, παραδείγματος χάρη, και find. Και εδώ θα δούμε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Μπορούμε να δούμε και άλλα ονόματα, γιατί ο αλγόριθμος μας φέρνει πανεπιστήμια τα οποία έχουν παράγει έρευνα, είναι co-authors και έχουν γράψει πανεπιστήμια. Εμάς μας ενδιαφέρει το University of Thessaly. Και παραδείγματος χάρη αυτό που λέγαμε, εδώ μπορείτε να δείτε και ένα δείγμα το πόσο διαφορετικές ονομασίες υπάρχουν από ερευνητές και πώς αναφέρουν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Στο D. Αν πατήσω το D, βλέπω μόνο ένα μέρος και βλέπω όλες τις διαφορετικούς ονομασίες που έχουν βρεθεί πάνω σε paper, Θεσσαλίσσα, υπάρχουν και διάφορα τυπογραφικά λάθη. Οπότε αυτό που κάνουμε εμείς ή μπορεί να υπάρχουν διάφορα τμήματα τα οποία έχουν έρθει μαζί ή έχουν διαχωριστεί. Και αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι. Μπορείτε να δείτε, να μας στείλετε ένα email. Συμπεριλάβει με τις διαφορετικές ονομασίες στον αλγόριθμο. Λοιπόν, εδώ είναι μόνο ένα κομμάτι από τις διαφορετικές ονομασίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν θέλουμε να ψάχνουμε για τον οργανισμό μας, όλες τις δημοσιεύσεις που έχουμε παράγει, θέλουμε όλες οι δημοσιεύσεις, ανεξαρτήτου πώς είναι γραμμένος ο ερευνητής, πώς είναι γραμμένο το πανεπιστήμιο, να συμπεριληφθούν πάνω από μία ενιαία ονομασία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε, συνεργαζόμαστε με το ίδιο το πανεπιστήμιο και με τον αλγόριθμο, τον οποίο τρέχει και βάζουμε όλες τις διαφορετικές ονομασίες πάνω σε αυτό το ονομασία, το προτιμόμενο το πανεπιστήμιο. Οπότε λοιπόν, εμείς πατάμε add, δηλαδή προσθέτουμε add. Και κάτω εδώ, δεν είναι πάρα πολύ ευδιάκριτο, αλλά από κάτω, εδώ βλέπουμε κάτω αριστερά, είναι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, το διαλέξαμε. Και πατάμε OK και αυτό θα μας πάει στην αρχική σελίδα, η οποία έβαλα το University of Thessaly. Γιατί αν βρούμε το address, υπάρχει και ένα πεδίο address, και βάλουμε Thessaly, η University of Thessaly, τι νομίζουμε εμείς ότι είναι το όνομα του Πανεπιστημίου, θα μας φέρει μόνο τις αναφορές, μόνο τα δημοσιεύσεις που έχουν δημοσιευθεί ακριβώς σαν University of Thessaly. Ενώ τώρα θα δούμε όλο το ερευνητικό, όλο το έργο του Πανεπιστημίου. Οπότε λοιπόν, Organization Enhanced, διαλέγουμε τη λίστα και πάμε να δούμε τι υπάρχει μέχρι το 1970. Αν πατήσουμε λοιπόν το Search, θα δούμε όλα τα αποτελέσματα, όλα τα paper, abstract, 7.000 δημοσιεύσεις κάτω από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, το 1970 και μετά μπορεί να υπάρχουν και προηγούμενες, και φυσικά δεν μπορούμε να ψάξουμε για κατηγορίες και να αναλύσουμε λίγο το ερευνητικό υλικό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Εδώ έχω 7.000. Μπορούμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματά μας ή να δούμε διάφορα κοινωνικά στοιχεία. Αν αναλύσουμε τα αποτελέσματα, μπορούμε
Resort, εδώ μπορούμε να δούμε μια λίστα από διάφορα θέματα τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι τα άλλα πανεπιστήμια με τα οποία έχουμε συνεργαστεί περισσότερο. Ή μάλλον καλύτερα ποια τα ερευνητικά πεδία, Web of Science Categories. Λοιπόν, πατάμε το Web of Science Categories και εδώ θέλω να δω όχι τα top 10, όλα, το βάζω στο maximum, τα 500 θεματικά πεδία. Υπάρχουν 250, οπότε θα δούμε 250, στα οποία έχουμε 0 ή 1, τουλάχιστον 1, ας πούμε, ή 0 δημοσιεύσεις. Και πατάμε το Analyze. Όταν λοιπόν πατήσουμε το Analyze, θα δούμε ποια ερευνητικά πεδία έχουν δημοσιεύσει τα πιο πολλά paper. Και εδώ μπορούμε να δούμε το Veterinary Sciences, δηλαδή κτηνιατρική, βιοχημεία και μοριακή βιολογία, περιβαλλοντολογικές επιστήμες, μικροβιολογία. Και φυσικά αυτά παίρνουν υπόψη την περίοδο ή την περίοδο από το 1970. Μπορεί να θέλουμε να δούμε τα τελευταία 10 χρόνια τι χρησιμοποιούμε και φυσικά μπορούμε να φιλτράρουμε και να βάλουμε μέσα τα φίλτρα μας και να κάνουμε πιο εξειδικευμένη την έρευνά μας. Αν θέλουμε να δούμε και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα πεδία, μπορούμε να κλικάρουμε και να πάμε να δούμε αυτά τα αρχεία. Το View Records. Θέλω να δω στην κτηνιατρική ή, παραδείγματος χάρη, στη μικροβιολογία ή φαρμακολογία. Μπορώ, ανά πάσα στιγμή, να διαλέξω από εδώ στοιχεία και όταν πάω στο View Records θα μου δώσει την λίστα. Αλλά μπορεί να θέλω να τα εξάγω σε ένα Excel, γιατί θέλω να κάνω μια ανάλυση για το πανεπιστήμιο μου. Οτιδήποτε στοιχεία μπορούμε να τα εξάγουμε σε Excel αρχείο, εκτός πανεπιστημίου, και αυτό γίνεται με την επιλογή Save Analysis Data to File, σε ένα αρχείο, και πατάμε όλα τα data, rows up to 200, πάνω από 200.000 μέχρι 200.000 σειρές. Γιατί μπορεί να είναι πάρα πολλά αποτελέσματα. Δεν έχουμε μόνο 250, αλλά με άλλες αναζητήσεις μπορεί να είναι παραπάνω. Εφόσον λοιπόν πατήσουμε αυτή την επιλογή, αυτό θα κατεβεί σαν ένα αρχείο notepad, το οποίο μπορούμε να το σώσουμε, υποθήκευση αρχείου, εντάξει, και σώζεται. Και πώς μπορούμε να το ανοίξουμε? Θα πάμε στο ένα Excel, μπορούμε να το ανοίξουμε σαν αρχείο Excel. Office. Συγγνώμη, λίγο πιο κάτω. Όχι, το χατέρι. Έγραφα, μήπως. Όλα τα προγράμματα. Microsoft 2010, πιστεύω ότι πρέπει να είναι εδώ. Activate, ας προσπαθήσουμε activate. Ναι. Okay. Τώρα αυτό εξαρτάται και από το πώς είναι τα προγράμματα που υπάρχουν μέσα στον υπολογιστή. Οπότε ίσως εδώ μπορεί να μην είναι εγκατεστημένο το Excel file, το πρόγραμμα Excel. Τέλος πάντων, εφόσον δεν υπάρχει εδώ, στο ψάξω λίγο, από Microsoft Excel. Ωραία. Ανοίγουμε ένα καινούριο Excel και αυτό που κάνουμε είναι ανοίγουμε ένα καινούριο αρχείο και το καλούμε. Άνοιγμα. Και είναι στις λήψεις, γιατί το κάναμε download. Και όλα τα αρχεία. Και εδώ έχουμε το Analyze.txt, είναι το τελευταίο το οποίο κατεβάσαμε. Θυμηθείτε, είναι όλα τα αρχεία. Ανοίγεται από τα downloads, γιατί κατέβηκε, και το Analyze, το οποίο μπορούμε να το σώσουμε σαν Thessaly University Research Categories.
άνοιγμα. Μάλλον θα το σώσουμε αργότερα. Άναλα, το διαλέγουμε, άνοιγμα. Και εδώ υπάρχουν κάποιες επιλογές, οι οποίες συνήθως αν πατήσεις το επόμενο και επόμενο, σου δείχνει το πώς θα κατεβούν τα αρχεία. Οπότε πατάμε τις δύο υπολογές, επόμενο και τέλος. Και εδώ έχουμε όλες, όλα τα ερευνητικά πεδία στα οποία δημοσιεύει το πανεπιστήμιό μας. Αυτό που λοιπόν μπορούν να είναι χρήσιμο για διάφορες άλλες κατηγορίες. Παραδείγματος χάρη όλα τα περιοδικά ή όλη η όθος, η συγγραφή του πανεπιστημίου. Και μπορούμε να πάμε να δούμε, αλλά είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να κρατήσουμε κάποια ανάλυση που θέλουμε να κάνουμε στον υπολογιστή μας. Επίσης, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι τα περιοδικά. Θέλουμε να δούμε σε ποια περιοδικά έχουμε δημοσιεύσει περισσότερο. Πατάμε το Source Titles και πατάμε το Analyze. Και εδώ μπορούμε να δούμε τα περιοδικά στα οποία έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε στείλει τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Εδώ βλέπουμε ένα open access περιοδικό, το PLOS ONE, το FEBS, Journal, Small, Women and Research κτλ. Και μπορούμε να δούμε την πλήρη λίστα όλων των δημοσιεύσεων και να τις σώσουμε με τον ίδιο τρόπο που είπαμε. Επίσης, μπορούμε να δούμε τους χρηματοδότες, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει έρευνα από το πανεπιστήμιο μας. Στο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο. Στο Funding Agencies, και άμα κάνουμε, πατήσουμε το Analyze, μπορούμε να δούμε ότι πάρα πολλά τα paper, τα περισσότερα paper έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το δικό μας το πανεπιστήμιο έχει χρηματοδοτηθεί, μπορεί να είναι μια συνεργασία με κάποιο άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή της Ελλάδας που έχει δεχτεί χρηματοδότηση. Παραδείγματο χάρη το Αθηνών, το Αριστοτέλειο τη Ελλάδα, η Σεντεμπίλια Κόλλη και η Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα πολύ καλό δείκτη. Και επίση μπορούμε να δούμε και σε ποια πανεπιστήμια έχουν συνεργαστεί. Και αυτά βασίζονται το funding details, οι χρηματοδότες, βασίζονται σε δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί από το 2008 και μετά. Γιατί το 2008 είναι τότε στην καθαρά που αρχίσαμε να συλλέγουμε τα funding agencies. Αν θέλουμε να δούμε με ποιους έχουμε συνεργαστεί περισσότερο, περισσότερα άρθρα είναι το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Αθηναϊκή Ιατρική Σχολή, Πάτρα, Ιωάννινα, κυρίως ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά επίσης και ολλανδικά, αγγλικά πανεπιστήμια, King's College, University of Wolverhampton, το King's College, νοσοκομεία, οπότε υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, το Harvard, το Πανεπιστήμιο του Harvard, και παραδείγματος χάρη μπορεί να θέλουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα paper τα οποία εμείς συνεργαστήκαμε με το Harvard. Μπορούμε να πατήσουμε εδώ και για να επεκτείνουμε την ανάλυση με το View Records. Μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από μία επιλογή, έτσι. Μπορούμε να δούμε όλα τα ελληνικά, παραδείγματος χάρη. Και εδώ είναι τα 65 πανεπιστήμια τα οποία έχουμε δει. Και άμα το σορτάρουμε αυτό, παραδείγματος χάρη, από ποια είναι αυτά που έχουν πάρει τις μεγαλύτερες αναφορές, εδώ ένα πανεπιστήμιο στο οποίο έχουμε συνεργαστεί με μια δημοσίευση που έχουμε συνεργαστεί με το Harvard, και εδώ μπορούμε να δούμε κάποιους Έλληνες, το οποίο το γράψαμε το 2012, και να μπούμε μέσα και να δούμε τα διάφορα μεταδεδομένα. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι μια τεράστια συνεργασία. Και εδώ είναι το Harvard University, και φυσικά εδώ μπορούμε να βρούμε και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και να ψάξουμε για το συγκεκριμένο ερευνητή. Οπότε βλέπουμε εδώ το νούμερο 38, Θεσσαλία, οπότε πάμε πάνω. Μπορούμε να ψάξουμε και για το συγκεκριμένο ερευνητή, 38, Νταϊλιάνα Ζωή, και μπορούμε να δούμε ότι είναι η ερευνήτρια η οποία συνεργάστηκε ή βρίσκεται σε αυτό το group
της μεγάλης συνεργασίας. Αν είναι κάποιο group, σας έφερα πολύ καλό περιοδικό. Επίσης, μπορούμε να δούμε το Researcher ID και το ORCID. Πόσοι από εσάς γνωρίζουν τι είναι ή έχουν Researcher ID ή ORCID? Ωραία. Ακριβώς. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια παγκόσμια να επιληθεί το πρόβλημα των κοινών επωνύμων που υπάρχουν ανάμεσα στους ερευνητές. Δηλαδή, εγώ μπορώ να ψάξω την πλατφόρμα Web of Science για το Παπαδόπουλος G και να βρω χιλιάδες Παπαδόπουλους G, Γιώργος, Γιάννης, όλους αυτούς, αλλά θα ήθελα να βρω τους δικούς μου από το δικό μου πανεπιστήμιο. Και μπορεί να βρω πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, αλλά μπορεί να υπάρχουν πολλοί Παπαδόπουλοι μέσα στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Δεν είναι τόσο περίεργο ή παράξενο. Οπότε το Researcher ID και το ORCID είναι δωρεάν υπηρεσίες. Ο κάθε ένας ερευνητής μπορεί να πάει να χρησιμοποιήσει, να εγγραφεί στο ORCID και στο Researcher ID, να φτιάξει ένα δικό του λογαριασμό, το οποίο θα τραβήξει από το Web of Science ή από οποιοδήποτε άλλη πλατφόρμα το πανεπιστήμιο εγγράφεται, τις δημοσιεύσεις του. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και να τις βάλει στο προφίλ του. Και εδώ, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να δούμε εδώ, ο Ευαγγέλου Ευάγγελος είναι ένας Έλληνας ερευνητής, ο οποίος έχει ένα ORCID, δεν έχει Researcher ID. Το Researcher ID είναι Thomson Reuters, αλλά έχει ένα ORCID ID, το οποίο θα δούμε τι είναι. Είναι ένας μοναδικός αριθμός που δίνεται στο κάθε ερευνητή, έτσι ώστε μπορούμε να ψάξουμε μοναδικά για τον κάθε ερευνητή. Ο κάθε μας που θα γραφτεί, ο καθένας μας μπορεί να έχει ένα δικό του αριθμό, τον οποίο μπορούμε να το ψάξουμε και στο Web of Science. Και είναι πάρα πολύ εύχριστο, γιατί μπορούμε να δούμε το σύνολο των δημοσιεύσεων που έχει ο ίδιος διαλέξει να βάλει μέσα στη λίστα των δημοσιεύσεων του. Αυτό είναι δωρεάν, επαναλαμβάνω, η ORCID, αλλά επίσης και το Researcher ID. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα Researcher ID. Ο καθένας μπορεί να εγγεγραφεί και πώς μπορείτε να εγγραφείτε εδώ στο My Tools, στα εργαλεία μου. Μπορείτε να πάτε στο EndNote και επίσης αν είστε sign in και δεν έχετε κάποιο και μάλλον έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, αμέσως θα δείτε το researcher ID σας. Οπότε μπορείτε, συγγνώμη, μπήκα στο EndNote κατά λάθος, Researcher ID. Και εδώ μπορώ να δω τα δικά μου στοιχεία, μπορώ να βάλω πληροφορίες για το πανεπιστήμιο μου, όσες πληροφορίες θέλω, keywords θα το πλουτίσω όσο θέλω εγώ. Και εδώ μπορώ να βάλω όλες τις δημοσιεύσεις, τις οποίες εγώ έχω γράψει σε συνεργασία με άλλους, με άλλα πανεπιστήμια, άλλους ερευνητές. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, μπορώ να φέρω μετά το Researcher ID μας στο Web of Science και να ψάξω για συγκεκριμένο όρθος, για συγκεκριμένο συγγραφέα, αντί να ψάξω Παπαδόπουλος Γ. Επίσης, μπορώ να χρησιμοποιήσω το Researcher ID για να ψάξω άλλους Έλληνες παγκόσμιους ερευνητές. Και στο Web of Science εδώ, στην επιλογή Search, μπορώ να χρησιμοποιήσω το Author Identifier και το Researcher ID και το ORCID είναι Author Identifier. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω τον μοναδικό αριθμό μου. Αντιγραφή. Ούψ, κόλληση να κάνω. Αντιγραφή. Επικόλληση. Και εδώ λοιπόν θα δω τις τα papers τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικός αριθμός από όσα έχω βάλει στο Researcher ID. Γιατί στο Researcher ID μπορεί να βάλω και κάποια βιβλία ή υπάρχουν papers τα οποία εδώ δεν μπορώ να τα βρω γιατί η συνδρομή είναι λίγο πιο περιορισμένη. Δηλαδή έχω και άρθρα σε άλλους δείκτες, σε άλλους βασιδεδομένους, τις οποίες δεν είπαμε είναι πιο περιορισμένη η
Ναι. Επειδή το Πανεπιστήμιο δεν έχει συνδρομή στα βιβλία, αναζήτηση μπορούμε να κάνουμε παρόλα αυτά. Μπορείτε και μόνο αν και θα βρεθείτε. Μπορείτε, αλλά δεν θα βγουν ίσως τόσο πολλά όσο θα έβγαιναν εάν είχατε πρόσβαση. Δηλαδή θα βρεθούν μόνο βιβλία τα οποία έχουν περαστεί σαν και διαφορετικό τύπο, σαν άρθρο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει γράψει ένα άρθρο το οποίο κάποιος το έχει διδυτήσει να μπει σαν ένα book chapter. Δηλαδή, μόνο έτσι. Αλλά, ναι, αλλά αν δεν έχετε πρόσβαση στα βιβλία, ίσως μπορείτε να συζητήσετε με το Πανεπιστήμιο αν υπάρχει δυνατότητα σε αυτό, σε βιβλίο. Για διάφορα άλλα βιβλία. Επίσης, στο Researcher ID μπορώ να βάλω οποιοδήποτε paper. Εδώ βλέπετε ότι έχω 8 και γιατί εδώ έχω 8 και βρίσκω 2. Γιατί έχω βάλει και άλλα τα οποία, παραδείγματος χάρη, είπαμε ότι ανήκουν, είναι βιβλία, είναι book chapters, είναι σε διάφορους τύπους, μπορεί να είναι... Να μην υπάρχουν ακόμα στην βάση δεδομένων, αλλά τα έχω ήδη βάλει εγώ γιατί είναι πολύ καινούρια. Οπότε μπορώ να διαχειριστώ κάτω όπως θέλω. Και φυσικά η βάση ανανεώνεται και με το Research R&D και με το ORCID. Οπότε περνάνε μέσα τα καινούργια στοιχεία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις ή κάποιες άλλες λειτουργίες που θα θέλετε να δείτε συγκεκριμένα. Ή αν αυτό είναι μια καλή βάση για να μπορέσετε να αρχίσετε να κάνετε κάποιες αναζητήσεις στο Web of Science, ή αν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε για την πλατφόρμα, αν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να σας βοηθήσει γενικώς. Εισαγωγή, εισαγωγή στο Researcher ID. Okay. Προεσάγω τις εσμότητες της δημοσίευσης. Με τις πρόβολες του Web of Science, εισαγωγή σε τι, στο EndNote, ας πούμε, ή εδώ. Ωραία. Ναι. Οπότε είμαστε στη βασική αναζήτηση. Υπάρχουν διάφορες τύποι αναζητήσεων. Μπορεί να ψάξετε για ένα όνομα συγκεκριμένο ή πιο πολύπλοκη, η οποία έχει περισσότερα πεδίο από ότι εδώ. Αλλά η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή, αν θέλω εδώ να γράψω το όνομα του συγγραφέα ή το author identifier ή ένα συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μηχανή αναζήτησης να κάνουμε οτιδήποτε. Παραδείγματος χάρη, cancer. Cancer, και μπορεί εδώ να θέλω να βάλω έναν αστερίσκο. Υπάρχουν υπάρχουν πάρα πολλά για πάνω. Εκτός αν έχω ήδη σώσει μερικές και μπορώ να πάω στο Mark List μου. Σε έχω ήδη σώσει. Να μου βάλω τις δικές σας τις αναφορές. Ναι. Κάνω αναζήτηση με το όνομά μου, δηλαδή ψάχνω να βρω τι έχει αποβελτιώσει μέσα στη βάση. Από εκεί και πέρα, θα τραβάει αυτόματα, γίνεται κάποια διαδικασία, πώς γίνεται. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχω 2 δημοσιεύσεις δικές μου. Αυτές μπορώ να θέλω να τις κάνω κάτι, να τις σώσω, ας πούμε, στο Mark List. Για να τις σώσω, ναι, για να κάνετε... Α, η διαδικασία να κάνω μια ψαγή. Αν θέλετε να τη σώσετε, ναι. Για να κάνω προσωπικό. Ακριβώς, ακριβώς. Και να σώσετε σε Mark List. Και εδώ είναι μια πολύ καλή ιδέα να κάνετε ένα create alert και κάθε φορά, ας πούμε, που μπαίνει ένα paper το οποίο βρίσκεται σε αυτή την αναζήτηση, η οποία είναι το identifier μου, το όνομά μου, και θα έχω όλο μου το ερευνητικό υλικό, ας πούμε. Αλλά ναι, για να σώσω κάτι και να μπορέσω να το βρω αργότερα, θα πρέπει να κάνω sign in. Για να το σώσω στο Research ID, εκεί θέλω. Όχι, στο Research ID μπορώ να το σώσω από εδώ. Θα χρησιμοποιήσω από εδώ. Ωραία. Ας πούμε ότι είμαι εδώ, στο paper μου, μπορώ να το σώσω εδώ, στο Research ID μου. Μπορώ να μπω μέσα σε οποιοδήποτε publication, σε οποιοδήποτε δημοσίευση και να πατήσω στο Save του Research ID, full record, υπάρχουν διάφορες με τα δεδομένα τα οποία μπορείτε να σώσετε και το στέλνετε. Οπότε λέτε ότι ναι, είναι δικό μου αυτό το paper, πατάτε το OK και αυτό μέσω συγχρονίζεται με το Researcher ID και το στέλνει στο Researcher ID. Δηλαδή μέσα από την πλατφόρμα Web of Science, αν έχετε προσωποποιημένο, γιατί στο προσωποποιημένο όλα είναι ενσωματωμένα. Αναγνωρίζει το ένα το άλλο. Μόνο για αυτά που έχω δημοσίευσει και αποβληκτιώνει Web of Science.
Ενώ το Orchid είναι πιο open. Το Orchid, ναι. Αλλά το Research R&D μπορείτε να βάλετε, εδώ κάναμε γιατί εισάγω μόνο το Web of Science, γιατί έκανα εισαγωγή από το Web of Science στο Research R&D. Ναι. Αλλά αν πάτε στο Research R&D, εδώ, στο Manage Profile ή στο Enter, εδώ μπορείτε να βάλετε, το Researcher ID, μπορείτε να βάλετε, να τραβήξετε Add Complications και άλλες οι οποίες δεν είναι στο Web of Science, μπορεί να είναι σε κάποια άλλη βάση δεδομένων, ή να μην έχουν ήδη καν δημοσιευθεί. Οπότε εδώ σας λέει κάποιους τρόπους μπορείτε να το κάνετε. Αλλά είναι το Orchid, είναι έτσι πιο παγκόσμιο, ας πούμε, αλλά συγχρονίζονται. Αν υπάρχουν κάποιες άλλες απορίες, ερωτήσεις, αλλιώς θα πάμε στην πλατφόρμα General Citation Report και Essential Science Indicator που έχετε πρόσβαση και μπορούμε να δούμε πώς μπορείτε να ψάξετε για περιοδικά. Ποιος έχει χρησιμοποιήσει το General Citation Reports? Συστηματικά. Ωραία. Λοιπόν, στο General Citation Report, λοιπόν, είναι μια πλατφόρμα η οποία μας δίνει όλες τις πληροφορίες για το πώς συμπεριφέρεται, πόσο καλά ή πόσο υψηλές αναφορές και σε ποια ερευνητικά πεδία μπορούμε να βρούμε τα καλύτερα περιοδικά ή τα περιοδικά τα οποία εμάς μας ταιριάζουν περισσότερο. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί μπορούμε είτε εκεί να στοχεύσουμε να δημοσιεύσουμε ή απλά να τα χρησιμοποιήσουμε σαν λίστα για να διαβάσουμε ή στο μάθημά μας με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, εδώ είναι το περιβάλλον του General Citation Report. Και εδώ θα πρέπει να κάνετε sign in. Θα πρέπει να βάλετε έναν κωδικό, όπως βλέπετε εδώ. Μπορώ να κάνω sign out, αλλά θα μπείτε μέσα, θα πρέπει να βάλετε ένα email και ένα password, το οποίο αν πατήσετε την επιλογή Remember, δεν έχετε πρόβλημα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε συνεχώς από τον υπολογιστή σας. Και εδώ μπορούμε να δούμε λίστες περιοδικών με διάφορους δείκτες, που μας δείχνουν πόσες αναφορές παίρνει το καθένα, πώς σκοράρει, σε τι κατάταξη είναι κτλ. Σε διάφορες κατηγορίες. Το πρώτο πράγμα που βλέπω εδώ είναι τα δύο tabs, τα οποία εδώ μας δείχνουν όλα τα περιοδικά και υπάρχουν γύρω στα 12.000 περιοδικά σε επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες, όχι σε ανθρωπιστικές επιστήμες. Γιατί οι ανθρωπιστικές επιστήμες, Arts and Humanities, δεν έχουν τόσα πολλά citation, δεν έχουν τόσο περισσότερες αναφορές, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε και ένα δίκτυο, έτσι ώστε να κατατάξουμε και να αξιολογήσουμε τα περιοδικά των ανθρωπιστικών επιστημών. Οπότε, sciences και social sciences, όπως βλέπουμε εδώ περιοδικά. Εδώ βλέπουμε τον τίτλο του περιοδικού, μια συντομογραφία επίσης του περιοδικού, το συνολικό αριθμό αναφορών που έχουν δεχθεί, τον journal impact factor, όπως είπαμε, με λίγο να έχουν ακούσει, οπότε είναι ο δείκτης, είναι το πόσο συνολικό όρο αναφορών έχει δεχθεί στα τελευταία δύο χρόνια. Άρθρα και reviews, στις δύο τύπους άρθρα και reviews που υπάρχουν στο περιοδικό και υπάρχουν και διάφορες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια τάση, καμιά φορά όταν στέλνουμε ένα paper σε ένα περιοδικό και μας το στέλνει πίσω με διορθώσεις, να μας υποβάλλει να γράψουμε και να αναφέρουμε διάφορα άλλα άρθρα τα οποία μπορεί να είναι και από το ίδιο το περιοδικό. Και αυτό λέγεται αυτοαναφορά στο περιοδικό. Και πολλές εκδοτικοί ή οικοί περιοδικά υπάρχει μια τάση να κάπως πιέζουν κατά κάποιο τρόπο τους ερευνητές να βάζουν πολλές βιβλιογραφίες από δικά τους περιοδικά, γιατί για να ανεβαίνει ο αριθμός αναφορών που δέχονται και να παίρνουν μεγαλύτερο general impact factor, οπότε να γίνονται περισσότερο δημοφιλή και περισσότερο επιθυμητά και φυσικά να πουλάνε τις εγγραφές στα πανεπιστήμια, που τον παίζουν με τις τιμές κτλ. Στην Thomson Reuters, επειδή Thomson Reuters δεν είναι εκδοτικός οίκος, είναι υπηρεσία πληροφοριών, δεν έχει κανένα σχέση με εκδοτικό οίκο, αυτό που κάνουμε είναι επιθεωρούμε τα περιοδικά, δεχόμαστε
αναφορές από την κοινότητα, δηλαδή αν όντως υπάρχει κάποια εκτεταμένη αριθμός αυτοαναφορών, το εξετάζουμε. Δεν το βγάζουμε κατευθείαν από τη βάση δεδομένων, γιατί μπορεί κάποιο παιδευτικό να ανήκει σε πολύ εξειδικευμένο τομέα και να αναφέρει πολύ τον εαυτό του. Επίσης, μπορεί να αναφέρει συγκεκριμένα περιοδικά, γιατί είναι πολύ μικρό το πεδίο. Οπότε το παρακολουθούμε και αν υπάρχει όντως πολύ μεγάλος αριθμός αναφορών για κάποιο για λόγο που δεν δικαιολογείται, το βγάζουμε από την πλατφόρμα. Για να μην ενθαρρύνουμε τους βλέπεις ή να τους αμφιλούμε τον general factor, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ δημοφιλής με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, κυκλοφορεί αντίστοιχο, ουσιαστικά. Επίσης, υπάρχουν διάφορες δείκτες για τους ερευνητές να μπορούν να κοιτάξουν πόσες αυτοαναφορές έχουν τα περιοδικά. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το περιοδικό. Έχει 144. Είναι ένα περιοδικό, το Cancer General for, Clinic General for Cancers, το οποίο έχει κατά μέσο όρο 144 αναφορές αναδημοσίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Και είπαμε, υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές σε διάφορα ερευνητικά πεδία και σε διάφορα περιοδικά. Παρακολουθούμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη σημαντική διαφορά από διάφορα άλλα περιοδικά. Μπορούμε να δούμε λοιπόν τον αριθμό αυτοαναφορών, τον υπάρχουν χωρίς τις αυτοαναφορές και μπορούμε επίσης να διαλέξουμε, να δούμε με αυτόν, να σορτάρουμε με οποιοδήποτε δείκτη. Επίσης, μπορούμε να δούμε τον αριθμό του General Impact Factor για 5 χρόνια. Γιατί κάποια περιοδικά, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, ίσως υπολογιστικές επιστήμες ή management, έχουν τάσει σε αυτά τα πεδία τα δημοσιεύσεις να αργούν να παίρνουν citations. Δηλαδή, μετά από 5 χρόνια αρχίζουν και παίρνουν πιο πολλές citations. Οπότε, για αυτά τα πεδία θεωρείται ότι είναι καλύτερος 5 χρόνια, πιο εκτεταμένο. Οπότε, λοιπόν, έχουμε και αυτή την ποικιλία που καλύπτει αυτή τη διαφορά. Επίσης, μπορείτε να δείτε τον 5-year impact factor. Τον immediacy index, ο οποίος είναι για 1 χρόνο. Οπότε, βλέπουμε ότι μέσα σε 1 χρόνο πόσα citations παίρνει ένα περιοδικό και εδώ μπορείτε να δείτε πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ είναι για 2 χρόνια, εδώ είναι για 1 χρόνο, η μίδεση. Δηλαδή βλέπουμε πόσο άμεσα γίνεται site ένα paper. Βέβαια εδώ υπάρχουν υποτίθεται η εξής ερώτηση, ότι αν εγώ έχω δημοσιεύσει κάτι το Δεκέμβριο, χάνω citation από 1 χρόνο. Γιατί κοιτάμε από Ιανουάριο στο Δεκέμβριο. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν διάφοροι δείκτες, ο οποίος ένας ξεχωριστά μας δείχνει μια πληροφορία, αλλά όλοι μαζί μας δείχνουν συλλογικά πώς ένα περιοδικό μπορούμε να το δούμε από διάφορες γωνίες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε από διάφορες γωνίες και από διάφορους δείκτες. Τώρα λοιπόν, πώς μπορούμε να ψάξουμε καταρχάς το ερευνητικό πεδίο που μας ενδιαφέρει. Categories by rank, δηλαδή μπορούμε να δούμε ολόκληρες τις κατηγορίες. Και εδώ λοιπόν μπορούμε στο categories να δούμε τις διάφορες κατηγορίες που υπάρχουν, 250 είπαμε παιδεία και υποπαιδεία, τα πόσα περιοδικά υπάρχουν στην κάθε μία, και εδώ αυτόματα είναι από αριθμό περιοδικών, αλλά φυσικά μπορούμε να σορτάρουμε με οποιοδήποτε άλλο δείκτη. Και εδώ μας δείχνει τον impact factor στην κατηγορία, σαν μίδι, το μέσο όρο, οπότε είναι διάφορες στατιστικοί δείκτες. Αν θέλουμε λοιπόν και μας ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν θέλετε να διαλέξουμε μία κατηγορία από εδώ, ή αν έχετε κάποιο ερευνητικό θέμα που σας ενδιαφέρει και πολύ, να δούμε κάποια περιοδικά. Μπορώ να πάρω εγώ κάποιο τυχαίο. Παραδείγματος χάρη, βιοχημεία και μοριακή βιολογία. Τότε μπορώ να πάω στον αριθμό των περιοδικών και να πατήσω κλικ πάνω, που έχουν 290 και θα δω όλα τα 290 περιοδικά. Αν πατήσω πάνω στην κατηγορία, θα δω πώς συμπεριφέρεται η κατηγορία συνολικά. Οπότε λοιπόν, εδώ βλέπω συνολικά για την κατηγορία. Αν θέλω να δω τα περιοδικά, πατάω στον αριθμό των περιοδικών. Και θα δω όλα τα περιοδικά στη βιοχημεία και μοριακή βιολογία. Επίσης, εδώ τώρα μπορώ να αρχίσω να βλέπω ποια είναι, πώς συμπεριφέρονται, ποια είναι ίσως για μένα τα καλύτερα, ποια είναι τα αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο κτλ.
Και φυσικά τα περιοδικά τα οποία μπορώ να τα γνωρίζω ήδη όλα. Εδώ επίσης στα αριστερά υπάρχουν διάφορα φίλτρα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να δούμε, να ψάξουμε για open access περιοδικά. Πατήσουμε το click και πατήσουμε submit. Θα μας δείξει μόνο τα open access περιοδικά σε αυτή την κατηγορία. Τα οποία είναι εδώ 25 περιοδικά. Το PLOS Biology, Molecular System Biology. Πάντα έτσι αυτόματα αυτό που η επιλογή εδώ και βλέπουμε με 10, αυτό είναι το μεγαλύτερο impact factor περιοδικό. Είναι κατά φθήνουσα σειρά impact factor. Αλλά φυσικά μπορούμε να φέρουμε και άλλους δείκτες εδώ, customized indicator. Μπορούμε να βάλουμε διάφορες εδώ δείκτες και πληροφορίες στατιστικές που θέλουμε να δούμε και θα έρθουν εδώ στο navigation bar. Μπορούμε να σώσουμε ανά πάσα στιγμή τη λίστα μας για να μην ψάχνουμε συνέχεια την ίδια λίστα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε εδώ με το add journals to new or existing list. Αν θέλω λοιπόν να σώσω τα open access περιοδικά στη μοριακή βιοχημία ή στο πεδίο το οποίο εγώ θέλω, καταρχάς θα επιλέξω ποια θέλω ή το select all. Εγώ θέλω να επιλέξω όλα. Γράφω βιοχημία. Και add. Μπορώ να δημιουργήσω μια καινούργια λίστα ή να κάνω yes σε μια λίστα που δεν υπάρχει. Οπότε θα δημιουργήσω. Οπότε λοιπόν, μου έδωσε το σύστημα εδώ που στο σύστημα μπορώ να πω εδώ, μπορώ να πω εδώ, πάνω, δεξιά, υπάρχουν αυτό το σύμβολο των folders, δηλαδή όλες οι λίστες που έχω σώσει και τα αρχεία. Μπορώ να πατήσω εδώ. Εδώ θα δείτε αρκετά σωσμένες λίστες. Και θα δω και την λίστα την οποία έσωσα. Μέχρι να κατεβεί η όλα τα περιοδικά της βιοχημίας, ποια είναι αυτά που ανήκουν στο 25% καλύτερα ή σε αυτά που ανήκουν στο 50%. Μπορεί, ας πούμε, θέλω να δω κάποιο ή αυτά που ανήκουν τα τελευταία, ας πούμε, ποια είναι. Μπορώ, λοιπόν, να χρησιμοποιήσω το φίλτρο Journal Impact Factor Quartile, που μας δείχνει εδώ ποια είναι στο Q1, στο Q2, στο Q3, στο Q4. Ανοίγω εδώ το κουτί, κάνω κλικ στην επιλογή Q1 και πατάω το submit. Και αυτό, λοιπόν, θα μου δώσει, τώρα με έβγαλε στη λίστα. Οπότε, λοιπόν, θα συνεχίσω εδώ, στο βιοχημεία Open Access. Αυτό, λοιπόν, ανά πάσα στιγμή μπορώ να πάω να δω μέσα στο folder μου και να τρέξω το βιοχημεία Open Access και να φτιάξω πολλές λίστες, τις οποίες δεν χρειάζεται να τις τρέξω εκείνη την ώρα, δηλαδή να ανοίξω. Οπότε, είμαι εδώ, στη συγκεκριμένη κατηγορία. Λοιπόν. Αν εγώ, λοιπόν, θέλω να δώσω στη βιοχημεία όλα τα περιοδικά τα οποία ανήκουν στο 25%. Θα αρχίσω από την αρχή. Ή επίσης μπορώ να κάνω clear και εδώ να βγάλω όλα τα φίλτρα μου και να ξαναρχίσω από την αρχή. Οπότε, λοιπόν, ξαναπάω στην βιοχημεία, στη 290 περιοδικά, είναι πάρα πολλά. Θέλω να δω ποια είναι τα καλύτερα περιοδικά στο top 25%. Πατάω το Q1 και φυσικά αυτά τα φίλτρα μπορούν να δράσουν συνδυαστικά. Κάνω submit και τώρα θα δω ποια είναι στα 25% καλύτερα περιοδικά από άποψη Journal Impact Factor. Και εδώ μπορώ επίσης να σώσω τη λίστα μου. Και εδώ έχω 72, ήταν γύρω περίπου στο 300, άρα 75 το 1 τέταρτο, τα πρώτα 25 καλύτερα περιοδικά, όπως επίσης μπορώ να δω και τα τελευταία περιοδικά. Αλλά αν θέλω να γίνω ακόμα πιο αναλυτικός, μπορώ να χρησιμοποιήσω
top, το percentile range. Αυτή είναι μια κλίμακα από 0-100, η οποία μου δείχνει από 0-100 ποια είναι τα καλύτερα περιοδικά. Δηλαδή, όσο πιο κοντά είναι στο 100, στο 90-100, θα μου δείξει στα 10% καλύτερα περιοδικά. Όσο χαμηλώνω, θα μου δείχνει σε ποσοστιαία, δηλαδή εκατοστιαία μονάδα, μπορεί να θέλω να δω ποια είναι το 10% των καλύτερων περιοδικών. Δηλαδή, από 90-100. Και αυτό είναι έτσι για πιο, ας πούμε, φιλτραρισμένη χρήση. Και αν πατήσω το submit εδώ, θα μου δείξει τα περιοδικά, τώρα 32 περιοδικά, τα οποία είναι στο top 10% των καλύτερων περιοδικών σε κατηγορία. Μπορώ επίσης να θέλω να συγκρίνω περιοδικά και να δω πώς εξελίσσονται στον χρόνο. Γιατί κάτι που τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι πολύ, βλέπω ένα καλό αριθμό, μπορεί να έχει πέσει ή επίσης μπορεί να έχει ανέβει, δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που μπορεί να κάνω, λοιπόν, είναι να μπω σε κάποια κατηγορία. Θα αλλάξω τώρα μια κατηγορία, έτσι λέω, ενδιαφέρον. Και να μπω στο Environmental Sciences, παραδείγματος χάρη, 223 περιοδικά. Και να θέλω να διαλέξω μερικά να δω και να τα συγκρίνω. Μπορώ να πάω στο Compare Selected Journals. Και αν πατήσω το Compare, θα μου δώσει το μήνυμα ότι διαλέξτε μερικά. Και εγώ, παραδείγματος χάρη, μπορώ να βάλω αυτά, θα βάλω τυχαία. Εγώ, φυσικά, μπορεί να γνωρίζω ήδη τα ονόματα των περιοδικών τα οποία θέλω να δω. Και έχω διαλέξει αυτά τα 4 και πατάω το Compare Selected Journals. Μια σελίδα που θα μου δείξει συγκρίσεις που συγκρίνονται αυτά τα 4. Φυσικά μπορώ να προσθέσω όσα θέλω. Και με δύο τρόπους. Το quartile, δηλαδή αν είναι στο Q1, το 2 και 3, ή αναλόγως με το general impact factor. Εγώ διαφέρω και πολύ το trend. Νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εντάξει, μου λέει ένα μήνυμα ότι άλλαξα από quartile σε trends, εντάξει, και βλέπω ότι τα περιοδικά μου υπάρχουν ήδη. Μπορώ να προσθέσω και άλλα την ίδια κατηγορία, αν θέλω. Λοιπόν, και μπορώ να διαλέξω τη χρονική περίοδο. Εγώ θέλω να διαλέξω, πατάω το shift και μαρκάρω τα τελευταία, ας πούμε, control, τα τελευταία 6 χρόνια, πώς διαμορφώνεται το περιοδικό από άποψη impact factor ή κάποιου άλλου δείκτη. Οπότε, λοιπόν, εγώ θέλω να δω πώς διαμορφώνεται σε impact factor χωρίς τις αυτοαναφορές. Πατάω, λοιπόν, το δείκτη τον οποίο εγώ θέλω να διαλέξω και με αντιπροσωπεύει πιο πολύ. Η κατηγορία είναι ήδη υπάρχει εκεί, Environmental Sciences, και εδώ να υπενθυμίσω ότι τα περιοδικά είναι πολύ προτιμότερο να τα συγκρίνουμε σε κατηγορίες, γιατί κάποια περιοδικά μπορεί να υποπίπτουν σε δύο κατηγορίες, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα περιοδικό από νανοτεχνολογία με βιοχημεία, ας πούμε. Γιατί μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Οπότε το καλύτερο είναι να πηγαίνετε στην κατηγορία και μετά να συγκρίνετε. Οπότε, λοιπόν, πατάω το submit και εδώ βλέπω ένα ωραίο, πολύ ωραίο γράφημα, το οποίο μπορώ να κατεβάσω σε PDF. Και βλέπω από το 2009 έως το 2014 και φυσικά μπορούμε να δούμε όλα τα στοιχεία μέχρι τα 1987. Απλά εγώ θέλω να δω τα τελευταία 6 χρόνια. Και τα ονόματα των περιοδικών τα οποία έχω διαλέξει μέσα στην ίδια κατηγορία τώρα και μπορώ να τα συγκρίνω στην ίδια κατηγορία. Οπότε βλέπω εδώ ότι το περιοδικό Environmental Health Perspectives είναι αυτό το οποίο είναι πιο αναγνώσιμο, ας πούμε, ή χρησιμοποιείται περισσότερο η έρευνα από αυτά. Και τόσο πολύ κοντά και πολύ διαφορά, χωρίς μεγάλη διαφορά, το Environmental Pollution και το Environmental Science and Technology και μετά το Water Resources με τον αριθμό. Και αν είναι κάτι το οποίο θέλω να το σώσω, να το μοιραστώ με συναδέλφους ή μέσα στο τμήμα, ας πούμε, αν είμαι η βιβλιοθήκη, μπορώ να το κατεβάσω σε PDF. Και μπορώ να το μοιραστώ με συναδέλφους ή να το κρατήσω για μένα και να το τυπώσω με όλα τα με όλες τις νομερικές αξίες για εδώ τους τίτλους. Τώρα με ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο περιοδικό. Μπορώ φυσικά να πάω να δω στην ιστοσελίδα του περιοδικού και να δω πληροφορίες συγκεκριμένες για ένα περιοδικό. Μπορεί να έχω ένα περιοδικό το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα
οι συνάδελφοί μου ή εγώ δημοσιεύω συχνά ή θέλω να δημοσιεύσω και να δω πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο περιοδικό, φυσικά και μπορώ. Και μπορώ να διαλέξω ένα, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο υπόψη σας ή να διαλέξουμε ένα τυχαίο. Μπορούμε να πάρουμε το Nature Climate Change. Μπορώ να πατήσω πάνω στο όνομα του περιοδικού και να πατήσω πάνω στο όνομα του περιοδικού θα με πάει σε πληροφορίες για το ίδιο το περιοδικό. Οπότε δεν μπορώ να δω βιβλιογραφικά στοιχεία, ποιος είναι ο εκδότης, Macmillan, η χώρα. Μπορώ να πατήσω τα links σε διάφορα... αν έχω πρόσβαση σε αυτά τα links. Και επίσης μπορώ να δω τις κατηγορίες. Εδώ το περιοδικό αυτό είναι, βρίσκεται σε δύο κατηγορίες. Και θέλω να δω ποια είναι η διαφορά ή με τι πραγματεύεται η κάθε μία κατηγορία. Εάν αφήσω το cursor πάνω στο όνομα της κατηγορίας, μπορώ να δω σε τι θέματα υποπίπτει το Environmental Sciences ή η μετεωρολογία. Οπότε μπορώ να δω το ερευνητικό ενδιαφέρον αυτού του συγκεκριμένου περιοδικού και της κατηγορίας. Και εδώ θα λέξω ένα άλλο, θα πάω σε ένα άλλο περιοδικό για να σας δείξω τα δεδομένα τα οποία πηγαίνουν πίσω μέχρι το 1997. Λοιπόν, για όλα τα περιοδικά, όπου είναι διαθέσιμο, για τη μεγάλη πλειοψηφία, όλοι αυτοί οι δείκτες πηγαίνουν πίσω μέχρι το 1997. Και αυτό μπορεί να μας δώσει ένα πολύ ωραίο γράφημα για τον impact factor, δηλαδή τον δείκτη του περιοδικού. Όλοι οι δείκτες λοιπόν έχουν ένα γράφημα. Θα πατήσω πάνω στο graph και σκρολάρω λίγο κάτω, μπορώ να δω πώς διαμορφώνω το impact factor από χρονολογικά τα κάποια και εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια ομαλή αύξηση του κοινού που διαβάζει και αναφέρει αυτό το περιοδικό. Μπορεί να έπεφτε, μπορεί να ήταν πάρα πολύ θετικά υψηλές οι αναφορές. Επίσης μπορώ να δω ποιος είναι impact factor και τι σημαίνει impact factor, τι έχει χρησιμοποιηθεί, ποια τα νούμερα πίσω από τον impact factor. Παραδείγματος χάρη το 2014, εδώ ήταν 5,5 αυτό το περιοδικό. Αν πατήσω πάνω στην αξία, θα δω πόσα άρθρα και πόσες αναφορές χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του impact factor, το οποίο είναι και αυτό ένα ζήτημα, γιατί πολλοί ερευνητές θέλουν να δούμε, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για το πόσο χρησιμοποιούνται αυτοί οι δείκτες. Οπότε εδώ μας λέει ο υπολογισμός και επίσης να δω και πώς υπολογίζεται αυτός ο δείκτης. Εδώ λοιπόν ο υπολογισμός είναι ένα κλάσμα και παρονομαστής είναι ο αριθμός των άρθρων και reviews που έχουν δημοσιευτεί σε αυτό το συγκεκριμένο περιοδικό τα τελευταία 2 χρόνια και το βλέπω εδώ, το 2013 και το 2012, εδώ. Είναι το άθροισμα και αριθμητές είναι ο αριθμός των αναφορών που έχουν δεχθεί αυτά τα paper τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε είναι ένας μέσος όρος αναφορών σε publication τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, διάφορες άλλες πληροφορίες που μπορώ να δω είναι εδώ τα δεδομένα, τα οποία δηλαδή πόσα άρθρα και πόσα reviews έχουν δημοσιευθεί από αυτό το περιοδικό, οπότε περισσότερο άρθρα, λιγότερο reviews και επίσης μπορώ να πάω να δω ποια είναι αυτά τα άρθρα. Θα μου πάει στη λίστα με όλα αυτά τα άρθρα και επίσης μπορώ να τα πατήσω και να πάω κατευθείαν στο Web of Science και να ανοίξω κάποιο άρθρο αν με ενδιαφέρει και να δω περισσότερες πληροφορίες. Αν πάω πίσω στο προφίλ του περιοδικού, μπορώ να δω επίσης πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξή του στη συγκεκριμένο πεδίο. Δηλαδή, εδώ βλέπω ότι είναι συνεχώς ένα περιοδικό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάντα στο top 25 και όχι μόνο στο top 25, αλλά είναι δεύτερο
στη συνολική κατάταξη όλων των περιοδικών ή στην κατηγορία Engineering Environmental. Επίσης, εδώ μπορώ να δω στις διάφορες κατηγορίες τις οποίες ανήκει, πάλι πώς, αν είναι πάρα πολύ καλός, ποιο percentile ανήκει, ποια είναι η κατάταξή του, είναι 1 από 81 στην κατηγορία Water Resources και Civil Engineering. Εδώ έχει αρθεί από την κατηγορία, γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κάποια χρόνια, κάποια προηγούμενα χρόνια ήταν αυτή την κατηγορία, αλλά τώρα έχει αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα αναφέρουν τα άλλα περιοδικά. Οπότε δεν ανήκει πλέον σε αυτήν την κατηγορία το περιεχόμενο. Επίσης, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ποια άλλα περιοδικά το αναφέρουν. Δηλαδή, έχω ένα περιοδικό το οποίο με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να δω γενικά στον ευρύτερο τομέα ποια περιοδικά αναφέρουν αυτό εδώ το περιοδικό. Και εδώ μπορώ να δω τη λίστα αυτού του περιοδικού. Οπότε εγώ βλέπω το Water Research και ποια άλλα περιοδικά με αναφέρουν, δηλαδή δημοσιεύσα εγώ ποια άλλα περιοδικά με κάνουν site, το Science Total Environmental, το Bioresources Technology, το Chemical Engineering Journal και βλέπω λοιπόν ποια είναι εδώ τα πρώτα, μπορώ να δω όλα τα περιοδικά και φυσικά όλες τις αναφορές που έχω δεχθεί αναχρόνο ή συνολικά. Οπότε μπορώ να δω γενικά πάρα πολύ αναλυτικές πληροφορίες. Γι' αυτό το ίδιο μπορώ να δω και για τα περιοδικά τα οποία εγώ αναφέρω, δηλαδή με το περιοδικό τα Citing Journals, εγώ με το περιοδικό Water Resources και εγώ αναφέρω άλλα περιοδικά. Δηλαδή αν δημοσιεύσω εγώ, που αλλού μπορώ να δω το δίκτυο των περιοδικών. Και επίσης εδώ μπορώ να δω το Environmental Science Technology πάλι, αλλά επίσης το Applied Environmental Microbiology, οπότε δεν σημαίνει ότι όποιος με αναφέρει, τον αναφέρω κι εγώ. Υπάρχουν διαφορές. Και αυτό μπορεί να αναπαρισταθεί από ένα πολύ ωραίο γράφημα, το General Relationship, που μου δείχνει ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες, αλλά γραφικά. Δηλαδή, εγώ έβλεπα τώρα τα citing data, ποια περιοδικά εγώ, το περιοδικό που πάντα είναι σε κύκλο, σαν ρολόι, στο 1, ας πούμε, πάντα το 1 εδώ, και μπορώ να δω ποια είναι τα 25 περιοδικά, πρώτα και πέντε περιοδικά, τα οποία με αναφέρουν. Οπότε είναι το Environmental Science Technology, όπως είδαμε, το Applied Environmental, το Water Science Technology και επίσης μπορώ να δω αν αφήσω τον κέρσορο πάνω, εάν ποιος είναι ο general impact factor τους και πόσα citation μου δίνουν από αυτό εδώ την μισθογραμμή. Επίσης, το Essential Science Indicators είναι η πλατφόρμα η οποία μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, άλλες πληροφορίες, όπως είπαμε, για το ποια είναι η κορυφαία και ποια θεωρείται κορυφαία ερευνητικές δημοσιεύσεις ανά πεδίο, ανά Ινστιτούτο, ανά Ακαδημαϊκό Οργανισμό ή ανά χώρα, που ανήκουν στο top 1%. Και επίσης μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για αυτό που είναι καυτά ερευνητικά θέματα, δηλαδή hot papers. Τι είναι hot σε κάθε ερευνητικό τομέα και τι σημαίνει ένα hot paper. Το ένα hot paper σημαίνει ότι βρίσκεται στο 0,1% από citation, δηλαδή πάρα πολύ ψηλά, 0,1%. Είπαμε τα high cited papers πρέπει να είναι στο 1% από citation. 0,1% δηλαδή πάρα πολύ ψηλό αριθμό αναφορών. Τώρα για τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή είναι καινούργιες δημοσιεύσεις που αναφέρονται πάρα πολύ τελευταία από την ερευνητική, από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε εδώ την πλατφόρμα Essential Science Indicators για να δούμε ποια είναι αυτά τα papers. Και φυσικά να τα δούμε, όπως είδαμε στο Web of Science, να τα βρούμε εδώ σαν φίλτρο. Εδώ, όπως είδαμε, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και να δούμε ποια είναι αυτά τα highly cited hot paper, τα οποία, αν υπάρχουν φυσικά, 26 highly cited papers από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Και αυτές τις δείκτες μπορείτε να τους δείτε, γιατί το Πανεπιστήμιο έχει πρόσβαση στο Essential Science Indicators, που δείχνει αυτούς τους δείκτες. Οπότε, λοιπόν, εδώ υπάρχουν πάλι κάποιες επιλογές που μπορούμε να δούμε αναερευνητικό πεδίο και υπάρχουν 22
πολύ πλατιές κατηγορίες τώρα πλέον, όπως clinical medicine, chemistry, φυσική, δηλαδή δεν υπάρχουν υποπαιδεία, γιατί κοιτάμε μικρότερα, μικρότερα δείγματα, είπαμε 1% και 0,1% των καλύτερων δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Εδώ μπορούμε λοιπόν να δούμε στη φυσική, παραδείγματο χάρη, ή στο engineering, ποια είναι τα καλύτερα highly cited top papers, είναι ο αριθμός των highly cited και των hot papers μαζί. Και αν θέλω να δω μόνο τα highly cited papers, μπορώ να διαλέξω αυτό και να προσαρμόζεται η πλατφόρμα αυτόματα. Λοιπόν, αν λοιπόν στο engineering θέλω να δω ποια είναι τα καλύτερα papers, μου απαντήσω εδώ είναι 10.000, είναι πάρα πολλά βέβαια, και μπορεί να θέλω να δω ποια είναι στην Ελλάδα, ή ποια είναι στην Αγγλία, ή ποια είναι σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, γιατί θέλω να δω και να ψάξω να βρω ερευνητές από εκεί. Εδώ λοιπόν μπορώ να δω τα paper, 10.000 paper, και τον αριθμό των citation όλα, και μπορώ να πάω στο World of Science να ψάξω. Και επίσης εδώ στο citation μπορώ να δω ένα πολύ ωραίο γράφημα. Αν πατήσω στον αριθμό των citation, μπορώ να δω πώς, είπαμε, τα τελευταία 10 χρόνια αυτό το paper γίνεται cite. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω ότι ουσιαστικά τα περισσότερα citation τα παίρνει τώρα. Δηλαδή δεν φθήνει. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό paper τώρα. Και θα ψάξω να δω αν υπάρχουν κάποια papers τα οποία, όχι και αυτό, υπάρχει αύξουσα τιμή. Υπάρχουν και περιπτώσεις που φθήνουν τα papers, που σημαίνει ότι γενικά αρχίζουν και πέφτουν οι αναφορές. Αν θέλω να ψάξω για συγκεκριμένα, πανεπιστήμια, πάω πάλι πίσω στην αρχική μου σελίδα. Είναι γενικά μια πλατφόρμα που είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμη. Και εδώ στα ερευνητικά πεδία, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ερευνητικές οντότητες, τις οποίες μπορώ να ψάξω. Στο institutions, μπορώ να διαλέξω το institutions και να βάλω ένα φίλτρο. Εδώ μπορώ να ψάξω ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και να διαλέξω. Έτσι, μπορώ να με ενδιαφέρει μόνο το geosciences ή μόνο το immunology. Ή αν με ενδιαφέρουν όλα τα ερευνητικά πεδία, τον οργανισμό. Και μπορώ να ψάξω για κάποιο συγκεκριμένο. Παραδείγματος χάρη Θεσσαλία. University of Thessaly. Για να ψάξω το δικό μου πανεπιστήμιο. Και αυτόματα ανανεώνεται η λίστα και βλέπω ότι το δικό μου πανεπιστήμιο σε αυτά τα συγκεκριμένα πεδία έχει κάποια highly cited papers. Στην ελληνική clinical medicine, στο engineering, στα agricultural sciences, social sciences, ένα, κοινωνικές επιστήμες και ολόκληρα σε όλα τα πεδία. Οπότε μπορούμε να ενδιαφέρουν αυτά τα τρία στο engineering. Και να πάω να βρω αυτά τα τρία paper τα οποία το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας έχει γράψει στο ερευνητικό πεδίο εδώ του engineering. Και να δω και πόσο citation. Και επίσης μπορώ να δω ότι τα citation εδώ πάλι ανεβαίνουν αρκετά. Μπορεί επίσης να θέλω να βρω γενικώς στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα ποια είναι τα highly cited papers ή να έχω υπόψη μου ένα άλλο πανεπιστήμιο, το King College London, παραδείγματος χάρη, και να βάλω αυτό το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Και να ψάξω για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο θέλω. Το Αριστοτέλειο, παραδείγματος χάρη, κάποιο αγγλικό. Είπαμε ότι η Θεσσαλία έχει κάποιες συνεργασίες με το King's College. Οπότε διαλέγω εδώ το Institutions. Το King's College London. Και να δω σε ποια ερευνητικά πεδία τώρα το King's College έχει highly cited paper, και δεν μπορώ να δω πάρα πολλά και μπορώ να διαλέξω, ας πούμε, στις κοινωνικές επιστήμες 66 και να δω ποια είναι η θεματολογία, αν μπορώ να βρω κάποια συνεργασία, κάποιον συγγραφέα, τον οποίο εγώ μπορεί να θέλω να συνεργαστώ. Επίσης, υπάρχουν διάφορες επεξηγήσεις για τα ποια είναι τα όρια, δηλαδή τι σημαίνει να είσαι στο 1% αναπεδίο, πόσα citation πρέπει να έχω για να είμαι
ένας συγγραφέας στο πανεπιστήμιο μου να είναι στο 1%. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε τα field baselines που ουσιαστικά σας λένε πόσο % χρειάζεται και πόσο είναι ο μέσος όρος citation αναδημοσίευση για το κάθε πεδίο, και οπότε μπορούμε να δούμε πάρα πολλές διαφορές. Διαφορές από το πότε έχει δημοσιευθεί, γιατί φυσικά αυτά που έχουν δημοσιευθεί αργότερα έχουν περισσότερο καιρό να έχουν περισσότερα citations. Και διαφορές, όπως είπαμε, στα πεδία. Δηλαδή, αν ένα άρθρο έχει δημοσιευθεί το 2005 στα μαθηματικά, πρέπει να έχει 8,6 αναφορές για να θεωρηθεί highly cited. Ενώ στη μοριακή βιολογία 54, και πολύ διαφορετικό, οπότε μπορούμε να έχουμε και μια αίσθηση του πεδίου μας και τι σημαίνει να έχεις πολλές αναφορές. Επίσης, τα citation threshold, το οποίο πάλι δείχνει το, σε διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικά οντότητες, 4 ερευνητικές, για να είσαι ένας συγγραφέας, πρέπει να είσαι στο 1%, και εδώ είναι διάφορες, διάφορα στατιστικά. Πρέπει να έχεις πάρει, παραδείγματος χάρη, εδώ στην, όπως είμαστε μαθηματικά, 297, ενώ στα μοριακή βιολογία, πάλι αν ψάξουμε, 2.121 citation συνολικά για όλη τη δουλειά. Αν είσαι ένα Ινστιτούτο, οργανισμός, ανεβαίνει πλέον σαν Ινστιτούτο, 10%. Και ουσιαστικά μπορούμε να δούμε, υπάρχει μεγάλη διαφάνεια για το τι σημαίνει ο καθοδείκτης, και βασισμένο στην αναφορική ανάλυση και στατιστικές, και στα στατιστικά στοιχεία. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσω και να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες απορίες ή σχόλια για τις πλατφόρμες. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο τόσο κόσμο και να αερίζεται και είναι 2 ώρες, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Βλέπω ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον, δεδομένου των καιρικών συνθηκών. Και αν δεν υπάρχουν κάποιες απορίες, μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να αναγνωριστώ, φυσικά θα μοιραστώ τα slides που υπάρχουν πληροφορίες για τα highly cited paper, τι σημαίνει, ποια είναι ποια είναι τα percentile, ποια είναι η περίοδο των ετών. Και εδώ είναι κάποια πολύ ενδιαφέροντα link, τα οποία μπορείτε να μπείτε μέσα και είτε να δημιουργήσετε το Research IT ή να δείτε στο Work Info, εδώ το τελευταίο, είναι κάποιο training και έχει βίντεο live που μπορείτε να μπείτε να δείτε και πώς χρησιμοποιείτε το EndNote, πώς χρησιμοποιείτε το Web of Science. Και μπορείτε να γραφείτε για ζωντανά επιγραφή ή να δείτε βιντεάκια, πολύ σύντομα βιντεάκια, για την πλατφόρμα ή το εργαλείο της επιλογής σας. Παραδείγματος χάρη για το Web of Science, Core Collection. Εδώ υπάρχουν κάποια βιντεάκια στο YouTube, πολύ μικρά, σε όλες τις γλώσσες. Στα ελληνικά δυστυχώς δεν υπάρχουν, αλλά στα αγγλικά. Από 1-4 λεπτά και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα σαν υπενθύμηση. Οπότε εδώ θα ήθελα να σταματήσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.